Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένο στο Λίμπερο 107,4. Όχι άλλο Κάρβουνο, Μαρσέλη Πάρη και Νίκο Πακαρίδη στα μικρόφωνα. Και την Εύα στην ηχοληψία. Γεια σου, Εύα. Γεια. Η αντίχηση. Η ηχό σε λίγο θα φτάσει στη Λέοντο Σοφού. Από άλλο δωμάτιο. Σε λίγο. Κάτσε να δω καμιά μαγειρική που κάνω εδώ πέρα. Μήπως κάναν για τον μπακαλιάρο, μπακαλιάρι. Σήμερα δεν νομίζω να δώσαν συνταγή. Δεν δώσαν συνταγή. Τουλάχιστον τους άκουγα εγώ, όχι. Μήπως κάναν σύνδεση. Είπαν τα γατάκια ότι θα καθαρίσουν το μάτσο το πρώτο ημίχρονο. Λέει μη πει ο Αρσένης και ο Παγκαλίδης. Βρε γατάκια, βρε γατάκια. Σε λίγο θα τρώγαμε και κόκκινη κάρτα. Στον πάγκο φάγαμε. Το διαλύσατε το μάτσο. Τα κόρνερ είναι 5, 2 για τη Γεωργία, 3 για εμάς. Οι τελικές είναι 7, 6 για τη Γεωργία, 1 για εμάς. Και οι κάρτες είναι 4, 1 για την Γεωργία και 3 για εμάς. Διαλύσαν το μάτς δηλαδή. Και μία κόκκινη στον Τζαβέλα, ο οποίος είναι φυσικά εκτός ενδεκάδας, είναι στον πάγκο. Καλά, Τζαβέλα, στα εντάξει. Το γνωστό βλαχόμουτρο. Ναι. Ναι. Ο οποίος Τζαβέλα, να πούμε, δεν κερδίζει τίποτα άλλο. Αυτοί νομίζουν έτσι παίζουν μπάλα, γι' αυτό σου είπα κι εγώ. Αλλά. Δεν πειράζει. Ο Τζαβέλας πρέπει να. Υπήρχαν παοξίδες που φωνάζαν για τον Τζαβέλα τώρα, σε παρακαλώ. Ο Τζαβέλας πρέπει να κονομάει ακόμα και όταν δεν παίζει. Παίζει. Ναι, είναι απίστευτο το πράγμα. Μην λέτε ότι, πώς το λένε, ότι δεν είναι ενδεκάδα, δεν έχει σημασία. Η κόκκινη κάρτα. Είναι κόκκινη κάρτα. Υπάρχουν μπράβο εταιρείες που. Όχι στην Ελλάδα. Σε εξωτικά μέρη τα οποία. Πώς το λένε. Συμπεριλαμβάνονται κανονικά. Εντάξει. Μια χαρά. Ναι. Στην Ελλάδα όχι π.χ. Εντάξει. Πρέπει να είσαι ενδεκάδα. Mm. Ναι. Αλλά αλλού... Επειδή μας ξέρουν οι ελληνικές στοιχηματικές εταιρείες, να πούμε. Στον πάγκο. Ότι στείλουμε και τα τέτοια και τα δέντρα στείλουμε εμείς. Δεν πιάνει το. Πώς το λένε, στο. Στον πάγκο, άμα είσαι κόκκινη κάρτα. Και 8 αποβολές να κάνει στον πάγκο, δεν πιάνεται καμία. Μόνο οι 11 που υπάρχουν. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Είμαστε καλύτεροι στο πρώτο μισό του πρώτου. Από το 20-25 και μετά, Γεωργία. Ανέβηκε λίγο, όχι τίποτα ότι έκανε κάτι, αλλά. Και λίγο με τον κόσμο, λίγο με την πίεση. Δώσε λίγο ήχο, δώσε λίγο ήχο. Πολύ εύστοχο αυτό που είπες εσύ, Δωρε. Αυτό που έχει δημιουργήσει μια νέα συνθήκη, σίγουρα την αμυντική μας προσήλωση και την αμυντική μας συμπεριφορά, οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ο Νταμπίζης είναι πάλι. Ναι, ποιος άλλος θα. Και από εκεί και πέρα να προσπαθήσουμε να κάνουμε. Είναι νούμερο ένα σχολιαστής. Μπράβο, Μασούρα. Ο Μασούρας, ο Μπακασέτας, η κόντρα Μπάλντοκ. Και η πάσα του Μπάλντοκ για τον Μασούρα. Ο Ντβάλε γυρίζει, ο Ανίδης πιέζει με Μαρτασβίλη. Και θέλει ο Κουρμπέλης να βγει με το στήθος και αυτό συμβαίνει πρώτο στην μπάλα. Κρατάει ο Μπακασέτας και πήρε ο Μπάλντοκ πλάγιο του Σενγέλια. Ισίδρο, στο πρώτο ημίχρονο δεν έχουμε καταφέρει να γεμίσουμε την περιοχή όσες φορές πλαγιοκοπήσαμε και δεν έχουμε καταφέρει να χτυπήσουμε διαγώνιες πάσες ώστε να μεταφέρουμε. Κάνε τα μπίζα στην. Τέτοια. Δεν μπορέσαμε να πλαγιοκοπήσουμε. Στοιχεία για επιθετική ανάπτυξη. Θεωρώ ότι αν μπορέσουμε λίγο να βάλουμε καλύτερα. Δηλαδή, πώς να έχεις καλές πλαγιοκοπήσεις όταν π.χ. αριστερά παίζει ο Πέλκας. Έλατε. Που δεν εξτρέμ. Θεωρώ ότι η προσέγγιση που έχουμε δηλαδή, είναι ότι στο πλήμα την ώρα που κάνουμε την επίθεση δεν βγάζουμε πάρα πολλούς παίκτες μπροστά γιατί φοβόμαστε το κομμάτι της μετάβασης που είναι το δυνατό σημείο της Γεωργίας. Ακριβώς. Σπύρος Νάσιος. Λοιπόν, προβληματισμός υπάρχει όπως είπατε και εσείς για τις τρεις και τις κάρτες στην άμυνα και γι' αυτό έχουν ξεκινήσει η προθέρμανση. Και ο Έντονι κιόλας και ο Παναγιώτης Ρέτσος αλλά και ο Λάζαρος Ρότα. Επίσης βρίσκονται ο Κωνσταντέλιας, ο Μπουχαλάκης και ο Παυλίδης και αυτοί ζεσταίνονται. Αλλά οι δύο που σας είπα. Το Ρότα, ναι, εντάξει, το Ρέτσο γιατί. Το Ρέτσο. Επειδή έχει Μαυροπάνος και Χατζηδιάκος καρτά. Ναι. Δεν αλλάζεις, ρε φίλε, τέτοιο σεντερμπακ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Μπορεί να βάλει το Ρέτσο και να το. Όχι. Μπορεί να βάλει το Ρότα, σαφώς. Κόλλωνε και την Ελλάδα. Για να μην έχει κίνδυνο να βγουν τα στόπερ έξω να καλύβουν το Μπάλτοκ. Γι' αυτό την έφαγε ο Μαυροπάνος. Ας βάλει το Ρέτσο, δεν πειράζει, το καθαρίσει η Γεωργία. Με τη μία. Κόλλωνε και την Εθνική στο 48. Η πρώτη πίεση είναι πάντα πάρα πολύ υψηλής δυναμικής και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο.
Τώρα το μικροφόνιο ο Χατζηδιάκος και τελειώνει. Ο Τσιμίκας εκτελεί και θέλει να γυρίσει, αλλά σηκώνοντας το πόδι ο Μασούρας σηκώνεται με φάουλ, θέλει να γυρίσει την μπάλα στην περιοχή. Πάντως, σε αυτό που έλεγες πριν, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Προσπαθώντας να αποφύγεις τις μεταβάσεις των αντιπάλων και το δικό σου αμυντικό transition να είναι προσεκτικό, κάτι θα χάσεις στα μεσοδιακά. Και πότε η Ελλάδα έπαιζε, δηλαδή ανοιχτά με τον Μπογκέτη, δηλαδή, για να καταλάβω και εγώ δηλαδή. Να μπορέσει να είσαι επιθετικός, αλλά χωρίς να το πληρώνεις. Δηλαδή, φοβάται την επιθετική μετάβαση τη Γεωργία που να έπαιζε με καμιά ομάδα τη Προκοπή. Δεν έχει τι θα γινόταν. Πε ότι το στυλ του έτσι είναι, να πούμε τώρα. Με τον Κουρμπέλη είσαι τώρα. Τι να το στυλ του έτσι είναι. Πε το στα ίσα. Πε το. Ο άνθρωπο είναι άμυνα, άμυνα, άμυνα. Χατζηδιάκο. Τέλο πάντων, περάσουμε στα δικά μα τώρα. Και... Γεωργία δεν έχει νικήσει σε κανένα. Προπονείται η ομάδα κανονικά. Μιχαήλιδης επιστρέφει, Μπάμπ επιστρέφει. Ο Κοκ θα είναι έτοιμος για τον τελικό. Συλληπιτήρια να πούμε τον πατέρα του. Ναι, τον Μιχαήλιδη. Ναι. Κρίμα το παλικάρι. Ναι, και τον Εκόνγκ μην το κάνετε και πολύ θέμα. Έτσι. Ξαφνικά τις τελευταίες 4 μέρες θα πούμε όλο δηλώσεις και αναλύσεις και το ένα και το άλλο. Εντάξει, και να δούμε αν θα αποδειχθεί ότι το ήξερε και τώρα. Τι, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τι ανοίξε, τι θέλει, αφού έδωσε συνέντευξη τύπου, ρε. Τι να αποδεχτεί. Όχι, τύπου, τι. Ότι. Είδε δραματίας και έπαιζε με ενέσεις, το είπε αυτός ο ίδιος. Ναι, ότι Ντεμέκ, αν υπήρχε κάτι άλλο και το έκανε χωρίς να ξέρει και κάτι τέτοια παλαβάκου. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, εντάξει. Ποιος τα λέει αυτά, ρε. Διαβάζω κάτι σε. Αδελφέ, εγώ διάβαζα τη συνέντευξη του Μπάμπα, του Εκόνγκ, ο οποίος λέει το πρώτο μάτς δραματίστηκα. Εντάξει, και έπαιζα με ενέσεις. Και κάτι άλλο. Και τελείως υπόθεση. Και καταπραγητικά. Ναι. Προφανώς αντιφλεγμονώδη θα έπαιρνε. Ναι. Αντιφλεγμονώδη και ενέσεις έπαιζε να πούμε. Ναι. Και μετά το μάτς, λέει, μετά το μάτς δεν μπορούσα να περπατήσω. Ναι, ωραία. Και γι' αυτό λέει, έκανα, λέει, 30 λεπτά μόνο προπόνηση. Μάξε. Ουσιαστικά δηλαδή έκανε την αποθεραπεία του μετά του μάτς, ξέρω εγώ, και τον προσέγανε. Αυτό. Το τα ένα... είπε αυτό στη συνέντευξη. Τώρα, αν υπάρχουν κάτι μπουφι παοξίδες κιόλας, θα είναι αυτοί οι μπουφι. Για παοξίδες μιλάω τώρα. Ναι, επειδή υπάρχουν και κάτι μπουφι παοξίδες ως συνήθως, οι οποίοι δένουν με τον παίχτη και γίνονται, πώς το λένε, ένα με τον παίχτη και νομίζουν ότι βοηθάνε την ομάδα έτσι αυτοί, να τους πούμε ότι. Αφήστε την ομάδα, ρε παιδιά, μην ασχολείστε με τον ΠΑΟΚ. Αφήστε το. Ένα 200 από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της. Και καλό καλοκαίρι. Νιγηρίας. Έτσι. Και οποιαδήποτε ομάδα πάρει μεταγραφή, τα λεφτά. Μπαγκουί. Άνα, μπράβο. Καληνύχτα. Ευχαριστούμε πολύ. Με ένα 200 μπορεί να φέρουμε και καλύτερο στόπερ από σένα. Ή τουλάχιστον πιο επαγγελματία. Δεν έπαιρνε και λίγα. Έτσι. Εντάξει, γιατί σου λέω τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος λέει ότι είναι ΠΑΟΚ και αγαπάει την ομάδα, ταυτίζεται με έναν ποδοσφαιριστή και αυτό και να το να δούμε το πέσουμε πάνω από το παιδί και να κάνουμε. Ούτε παιδιά σας είναι, ούτε αδέλφια σας είναι, ούτε μάνατζερ είστε, εκτός αν είστε τίποτα χαρτζηλικάδες από μάνατζερικά γραφεία, δεν ξέρω κιόλας. Εντάξει, και βάζει τους παίκτες και πάνω από την ομάδα. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος έπαιξε ενώ ήξερε ότι είναι τραυματισμένος και τη ζημιά που θα πάθει το ξέραν όλοι. Εντάξει. Και έμεινε η ομάδα χωρίς δεξί στόπερ από τις 7 Ιανουαρίου που είχε φύγει. 4 Ιανουαρίου πόσο είχε φύγει. Για 4 μήνες. Εντάξει. 5. Και εσείς τώρα τι ψήνεστε, μήπως θα πάμε στον τελικό να έχουμε μια λύση. Όχι, ρε. Γιατί ψήνεστε, όλοι. Αυτό γίνεται από την εποχή του Double και μετά. Mm. Που οποιοδήποτε παίχτης τελειώνει το συμβόλαιό του ή εκφράζει προβληματισμούς για το αν θα μείνει ή όχι ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν είναι σίγουρο δηλαδή η συμμετοχή του και η παραμονή του στην ομάδα, υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο παρακαλάει να μείνει ή προσπαθεί να βρει δικαιολογία ή αφορμή για να πει κάτι, να γράψει και να μείνει. Λες και άμα φύγει κάποιος, τελειώνει ο ΠΑΟΚ. Ή δεν μπορούμε να βρούμε με ένα 200, άμα τα πάρει στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νιγηρίας, να βρει καλύτερο στόπερ. Στόπερ ψάχνουμε, δεν ψάχνουμε δεκάρι. Πώς το λένε, η μετατσάρκωση του Γιώργου Κούδα. Εντάξει. Δεν ψάχνουμε τον Μαραντόνα. Ψάχνουμε δεξί στόπερ. Με ένα 200 βρίσκεις 500. Όχι ένα και δύο. Από δεξιά, αλλά. Όχι.
Καλά το κάνω, Μάνταλος, αλλά. Σούταρε, ρε, σούταρε. Δεν έχει δείξει. Δώστε το. Κρεβασκέλη είναι. Παίζει. Όπως παίζει ο Αραούχο στην ΑΕΚ, είναι ο πρώτος που κάνει το pressing. Ψηλά. Είναι ο πρώτος. Αν βγάζει το φόρ, δηλαδή, ο οποίος κυνηγάει χώρο, ο Κρεβασκέλη είναι ο πρώτος που πέφτει πάνω στους δικούς μας. Η ΑΕΚ από αύριο θα βγάλει τα εισιτήρια την Τετάρτη για το μάτσο με τον ΠΑΟΚ σε 7 του μηνός. Τι θα κάνει αφού με τον Ολυμπιακό είναι sold out. Δεν έχει άλλο. Κάτσε να βγάλει το επόμενο. Τιμές ξεκινάνε από 25 ευρώ. Ναι, εντάξει, αφού είναι πάμε. 35, 40, 45, 55, 65, 75, 80, 95 και 2,30. Τι να κλάσουν 5,5-6.000 εισιτήρια. Τι να κλάσουν. Και 25 ευρώ όμως το πέταλα. Ναι, εσύ άμα θες μην μπαίνεις. Ναι, άμα θες μην πάρεις. Άμα έχει π.χ. ο ΠΑΟΚ από τα 29.000 ή 25.000 διαρκείας και βγαίνανε στην κυκλοφορία 4.000, το πέταλο το βάζεις 25. Άμα θες μην μπαίνεις. Εσύ. Κάποιος θα πάρει. Έλα, έχουμε ένα μήνυμα από τον κύριο Ανδρέα. Ναι. Λέει, ούτε από γιατί σας αρέσει να φέρουμε Ρουμάνο προπονητή. Πείτε μια ευρωπαϊκή ομάδα που παίζει στα κύπελα που έχει Ρουμάνο προπονητή. Αυτός ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να είναι καλά αυτός ο Ανδρέας, νομίζω. Δεν νομίζω. Πρώτα απ' όλα δεν εκφράσαμε άποψη για το αν είναι καλός ή όχι ο Πογιέτ. Λέμε ότι είναι ένας αμυντικογενής προπονητής. Γιατί προηγουμένως ο Σίδερος πριν με τη χαρακτηριστική χρειά της φωνής, είπε ρε παιδί μου ότι δεν βγαίνουμε μπροστά για να μην διακινδυνεύσουμε τυχόν επιθετική μετάβαση, αντεπίθεση, κόντρα δηλαδή της Γεωργίας. Γιατί αν έπαιζε με άλλη ομάδα, η οποία είναι σαφώς καλύτερη της Γεωργίας, η οποία είναι πολύ μέτρια εθνική, τι θα έπαιζε, πιο ανοιχτά. Είναι έτσι, με την κοκκινή προπονητή, τι να κάνω, έτσι πάει τα παιχνίδια. Μην παρασύρεσαι από το 5-0 με το Καζακστάν, το οποίο ήρθε όπως ήρθε. Εντάξει, η εικόνα της εθνικής είναι σημερινή, που το μάτς είναι στα ίσα. Εντάξει, ο Ανδρέας κάτι άλλο βλέπει. Εντάξει, και ποιος είπε για Ρουμάνο προπονητή. Και στο φινάλι, γιατί λες εμάς για το Ρουμάνο προπονητή. Γιατί είμαστε οι φαν του. Εκφράσαμε ότι άποψη για την θετική, για την ρουμανική σχολή ποδοσφαίρου προπονητών. Είμαι τον παραγιά μου δηλαδή. Εγώ το μόνο που ασπάζω με τον Ρουμάνο προπονητή είναι τον Μπόλωνη. Ο οποίος είναι μισός Ούγγρος. Εντάξει, ναι. Αυτό να είναι. Είχαμε κι άλλο. Το Ντουμιτρέσκο που είχαμε. Άλλη μορφή. Άλλη προπονητική μορφή. Θυμάμαι και το Πάουκ Εργοτέλη με την Ελλάδα. Οι μαύρες περιόδους. Άντε να σας δώσω κάτι τέτοια παιχνίδια με 6-7.000 κόσμο και να χάσει τον Εργοτέλη 0-1. Τίποτα. Αυτό το είπαμε. Είναι όπλο του Παουξίδη είναι άλλο. Στα κοντά ήταν πρώτο 18 χρόνια. Ήταν 17. Δεν ήταν πριν 30 και 50. Πριν 17 χρόνια, Νίκο μου, αυτοί που είναι 35 χρονών, δηλαδή ήταν 18, τελειώνει το λύκειο τότε. Δεν ασχολιόντουσαν τόσο με τον ΠΑΟΚ. Μετά τώρα έχουν το Facebook, έχουν τα site αυτά, έχουν χρόνο, γράφουν, κάνουν, ανεβάζουν, δείχνουν. Δεν τελείω διαφορετικά, εντάξει. Πού να έχουν δει το Εργοτέλη, το ΠΑΟΚ Εργοτέλης. Πού να έχουν δει την Τούμπα με 4-5 χιλιάδες, ξέρω εγώ, στα μικρά μάτια με 3 χιλιάδες. Κάτι Τούμπα δεν έχουμε δει με χιλιάτομα. Εντάξει. Αυτή είπαμε, η εποχή η Σαββίδη έκανε πολλά πράγματα καλά, αλλά έχει κάνει και κακά. Και το κακό σας ποιο είναι ότι η άδεια τούμπα με τσιμέντο είναι ακόμα χειρότερη. Ναι. Άντε με τα καρακλάκια, εξωραγείτε λίγο εικόνα. Ναι. Βλέπεις καρακλάκι. Τότε με βουλινό που ήταν τσιμέντο και τα μισά ήταν κορυφωμένα. Επειδή είναι και άσπρο μαύρα, μπερδεύει και λίγο το μαύρο, το καρακλάκι μπερδεύει, λες και έχει κόσμο. Δεν σε κάνει τόσο κακή εντύπωση. Το τσιμέντο δεν αντέχεται. Ναι. Εκείνο το τσιμέντο το γκρι. Το μπετό. Το σακατεμένο, γιατί τα μισά από διάφορες μάχες είχαν σκαφτεί λίγο. Ειδικά στην 4-5-6. Εντάξει, τέλος πάντων. Μα να παρακαλάτε να μην γυρίσουμε σε τέτοιες εποχές. Γιατί εμείς την αντέξαμε όπως την αντέξαμε, δεν βλέπω ότι την αντέχετε εσείς. Οι σημερινοί 20 και 30 δεν βλέπω να την αντέχετε. Οπότε. Κοιτάξτε πώς θα γίνουμε καλύτεροι και αφήστε τα άλλα. Δεν μπορεί η Γεωργία. Το μάτς πάει ολοταχώς για παράταση, εκτός από γίνει κανένα θαύμα. Φάνηκε βασικά την αρχή, αλλά τέλος πάντων. Τι.
Έχει βάλει καλύτερα το σώμα με τον Τζιμίκα ο Τσαπετάτζε. Πόσο χαίρομαι, ρε φίλε. Τι. Πόσο χαίρομαι που αποδεικνύουν να πούμε κάποιοι. Άκου τώρα δηλώσει ένας βουλευτή. Βουλευτή. Ναι. Τον οποίο φυσικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τον διέγραψε από μέλος παράταξης. Άκου τι είπε. Σχολίασε για αυτά που γίνανε στις παρελάσεις της 25η Μαρτίου στα Τρίκαλα και ανέφερε μεταξύ άλλων με αφορμή την παρουσία των γονέων των κοριτσιών από το Καστράκι που σκοτώθηκαν στο διαδικτυακό δυστύχημα στην παρέλαση. Με αφορμή το γεγονός, ξέρεις πόσοι Τρικαλινοί πεθάναν το 2023. 1977 Τρικαλινοί επιβίωσαν εντός του 2023, μεταξύ των οποίων ήταν και τρία παιδιά. Και τα τρία παιδιά δεν θα πάρουν μαντήλια να κλαίνουν όλα τα Τρίκαλα επειδή 1977 Τρικαλινοί πεθάνανε. Η ζωή συνεχίζεται. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του. Ψάχνει να βρει δουλειά. Ο άλλος σκοτώνει το παιδί, τη γυναίκα κτλ. Θα πάει ο ίδιος αρμόδιες υπηρεσίες στα δικαστήρια εκεί που πρέπει. Δεν μπορείς να επιβάλλεις την κοινωνία να υποφέρει για σένα. Υπάρχει ζωή για τους άλλους. Όλα τα Τρίκαλα ασχολούνται με το θέμα αυτό. Εμείς που ανεχόμαστε εσένα, βρε, τραχανά της πολιτικής σκηνής, εμείς όλοι που σε ανεχόμαστε, που ζεις και υπάρχεις και αναπνέεις τον ίδιο αέρα με το δικό μας, δηλαδή τι πρέπει να πούμε, ρε φίλε? Τι πρέπει να πούμε για σένα? Και αυτοί εδώ οι άνθρωποι, ρε φίλε, ψηφίζονται. Αλλά και εσείς που τους ψηφίζετε, αυτούς θέλετε. Άρα αν πεθάνετε κι εσείς, ο κύριος Ταμήλος δεν θα κλάψει για σας. Δεν θα πάρει μαντήλα κλαίει για τα Τρίκαλα που χάσανε 1903 παιδάκια. Εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Σαφώς η ζωή συνεχίζεται. Το θέμα είναι γιατί πεθαίνει ο κόσμος. Αλλά τι να πούμε, ό,τι και να πούμε είναι λίγο τώρα. Δηλαδή, να ανοίξεις το στόμα σου και να φάσει χίλιες μηνύσεις απαλωτές. Έτοιμος ο Κωνσταντέλιας και ο Ρώτα. Αλλαγές του Μπάλτοκ βγαίνει. Ο Γκέτ και στο 60. Και σίγουρα θα βγει ο... Ο Γκβαρασκέλια τον είδα στο έδαφος. Μακάρι να είναι κάτι σοβαρό και να βγει. Δεν τον βλέπω τώρα πουθενά άλλου. Καλά, ο Μπάλτοκ βγαίνει έξω, τους ή άλλους είχε η κάρτα. Μπαίνει ο Ρώτα της Ένωσης. Το Δημητρέσκο τον είχαμε και εμείς, λέει ο Νίκος από την Αθήνα, και έκανε προπόνηση με κλασική μουσική και έγινε ο κάθε πικραμένος και γράφανε δική μας και το προφέσο πώς ηρεμεί τους παίχτες. Βγαίνει φίλο Βραζιλιάνος Έλληνας. Βγαίνει και ο Δημήτρης με τη χωρίστρα. Mm. Ε? Ναι, το νιούκο. Με ξηράφη χωρίστρα. Αυτό είναι το και μπαίνει ο Μάγος από το Βόλο. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε επόμενο γκολ εθνική. Να βάλουμε μια δραχμία αυσένεια. Ναι, ναι. Τώρα που μπήκε ο Κωνσταντίνος μέσα. Αλλά μιλάς το Βόλο, ρε φίλε. Αλλά είσαι τον ΠΑΟΚ, πιο πιασάρικο. Από το Βόλο το παιδί, ρε παιδί. Δεν πειράζει, εσύ θα αρέσει τον ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ, όχι ο ναι, ναι. ΠΑΟΚ. Ναι. Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ, έτσι αλλά. Ναι. Ανεβάζει λίγο το πρεστής του ΠΑΟΚΣΥ, το ηθικό, ρε φίλε. Εθνική είναι μόνο όταν παίζει ο Κωνσταντέλια. Σε άλλη δεν μας ενδιαφέρει. Λοιπόν. Λες να πάει παράταση δηλαδή? Εγώ για παράταση το έλεγα από την αρχή. Δεν το πρόλαβες. Ναι, μειώθηκε η τέτοια η απόδοση. Τώρα μπήκε ο Κωνσταντίνας. Επειδή τους άλλους βλέπω είναι πολύ ήρεμοι. Κάτσε μην κάνουμε τίποτα. Ευτυχώς. Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Κάνει ο Μαυροπάνος, κοιτάει το τέτοιο τερματοφύλακα. Να διώξει αυτό σωστό. Μπράβο του Μαυροπάνου. Καλά έκανε, ρε. Όχι. Έπρεπε να διώξει ο τέτοιο. Να βγει ο Μαυροπάνος και ο τερματοφύλακας και να διώξει. Για να πάει μπάλα μέσα. Ο Μαυροπάνος έτσι πως ήταν το σώμα του, μόνο πλάγιο μπορούσε να στηρίξει. Αφού την έκοψε πρώτα την μπάλα. Γιακουμάκης την έκανε την παπαριά. Γιακουμάκης την έκανε την. Πέταξε την μπάλα μέσα. Την βλακεία. Μα τέλος πάντων. Τέλος πάντων, πώς το λένε, σήμερα τελειώνει και αυτό το τέτοιο των εθνικών ομάδων. Ίσως και εμείς θα θέλουμε. Βέβαια, να ξέρεις ότι. Να το πάμε και το μάτς. Ναι, βέβαια, για να ξέρετε, εσείς που λέτε για την εθνική Ελλάδος και δεν με ενδιαφέρει η εθνική Ελλάδος και ο ΠΑΟΚ μόνο και αυτά και ιστορίες. Σήμερα στην Αθήνα είχε μία τέτοιο παρουσίαση της UEFA. Στην Αθήνα έγινε, έτσι για να καταλαβαίνετε ποιος κινεί τα νήματα, φυσικά.
Και παρουσιάστηκε το πλάνο για το Champions League, για το Conference League, για το Europa League, για όλο το τέτοιο. Για το καινούριο τρόπο. Για το καινούριο τρόπο να φτάξει το ρίσκο. Εντάξει. Λοιπόν, οι βαθμολογίες των ομάδων, των χωρών μάλλον, δίνουν εισιτήρια στις ευρωπαϊκές ομαδικές διοργανώσεις. Δίνουν βαθμούς. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε αφήστε το τώρα τα. Δεν με νοιάζει με τι κάνει εθνική, γιατί η πέμπτη χώρα βγάζει κατευθείαν στους ομίλους τώρα τέτοιο. Όχι, θες πρόκληση, τι να κάνουμε τώρα. Θες πρόκληση. Και ειδικά που παίζεις με τη Γεωργία, θες πρόκληση οπωσδήποτε. Τώρα μιλάμε τώρα που παίζεις με μια πολύ μέτρια εθνική. Όχι, γενικά. Και στα φιλικά πρέπει να είσαι προσεκτικός και στα τέτοια. Σε όλα. Αλλά τώρα έτσι πως έκατσε η ιστορία, τώρα πας στο Euro. Ναι. Πώς για. Εντάξει. Σε έκατσε τώρα Καζακστάν και Γεωργία. Σε έκατσαν ουσιαστικά δύο ασιατικές χώρες που παίζουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Να τα λέμε και αυτά. Ναι. Εντάξει. Είπα, με την πρώτη Σοβιετική Ένωση παίζει. Καζακστάν και Γεωργία. Τι κάνει ο Εσέθος. Με τον Κουρμπέλη. Είναι χαζό το παιδί, ρε. Ναι, με τον Κουρμπέλη, ρε. Είναι χαζό το παιδί, ρε. Να, δώδες. Είναι το παιδί χαζό. Τώρα και κάτι. Χάσει την μπάλα εκεί. Στο κέντρο και να ψάχνεσαι μετά. Όχι, ρε. Γιατί ρε τσιμίκα, ρε αγόρι. Όχι, γιατί, ρε, περίμενε. Ρε. Γιατί ρε αγόρι. Τέλος πάντων, γι' αυτό λέω κι εγώ. Λοιπόν, για να ξέρετε τι όλα στην Αθήνα γίνονται. Η UEFA εκεί έκανε την παρουσίαση των νέων μοντέλων Champions League, Europa League και Conference League. Εντάξει, για να βλέπετε ποιοι κουνούν τα νήματα. Και έτσι πως το διαβάζω, γιατί είναι πολύ μεγάλο, θα μπορείτε να το διαβάσετε, πολλά άρθρα για αυτό το τέτοιο. Θεωρώ ότι πάει να γίνει ουσιαστικά για να αποφύγουν το κλειστό κλαμπ, όπως είναι η τέτοια, η Euroliga στο μπάσκετ, η Ευρωλίγκα ας πούμε. Προσπαθούν και αυτοί να κάνουν κάτι, ένα τέτοιο μοτίβο, έτσι ώστε να δυναμώσουν τις διοργανώσεις. Το Τσουλού που θα παίζει με πολλές ομάδες η κάθε ομάδα. Το Τσουλού θα το κάνουν όπως το είπα. Σιγά σιγά μέχρι το 30 θα το κάνουν. Όχι, ρε. Κλειστή λίγα δεν το κάνουν. Όχι, κλειστή λίγα. Μέχρι το 30, επειδή μέχρι τότε έχουμε 6 χρόνια, θα έχουν πολλές περισσότερες ομάδες από χώρες και θα έχουν κάποια φαντάζει χώρες που θα παίζουν εκεί πέρα. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν, αλλά οι ομάδες θα αυξηθούν. Θα αυξηθούν. Αυξάνονται από τώρα, 36 γίνονται. Περίμενετε. Κάτσε. Θα αυξηθούν και άλλο. Απλώς δεν θα παίζουν. Δεν θα είναι οι όμιλοι των τεσσάρων. Θα είναι οι όμιλοι των. Πώς το λένε, θα παίζουν 8 ομάδες. Μέσα έξω, διαφορετικές. Οι ομάδες πώς θα είναι τώρα, 36. 36. Από 32. Ναι. Κάτσε να το βρω και. Τουλάχιστον για το Τσουλού. Θα διαβάσουμε λίγο. Είμαστε καλύτεροι τώρα, ανεβήκαμε λίγο. Είμαστε λίγο καλύτεροι, αλλά δεν έχουμε μπροστά να παίχτε. Όχι, δεν παίζει, αφού έχουμε το Κουρμπέλι. Κουρμπέλι πρέπει να βγει έξω. Και τι να βάλει το μπουχαλάκι. Δεν έχει άλλον. Το Σιώπη. Ας βάλει το Σιώπη. Τον έβγαλε. Τον έβγαλε τον Κουρμπέλι, ωραία. Ποιον έβγαλε όμως. Το Σιώπη. Σιώπη είναι καλύτερα. Αυτός είναι πιο γρήγορος. Είναι πιο γρήγορος, είναι ξεκούρασος τώρα. Ήταν εκτέλεση για να έρθει κάποιος στην πορεία της μπάλας και να απειλήσει τον τερματοφύλακα που κάνει σπουδαία σεζόν στο Μεστάγια με τη Βαλένθια. Το βρήκα. Λοιπόν, η βασική αλλαγή στις μεταρρυθμίσεις. Λοιπόν, η τρέχουσα φάση των ομίλων Champions League περιλαμβάνουν 32 ομάδες χωρισμένες εκτός ομίλων των τεσσάρων, έτσι, τώρα. Από τώρα, λοιπόν, 36 σύλλογοι θα συμμετέχουν στην πρώτη φάση των ομίλων Champions League, δίνοντας σε άλλες 4 ομάδες την ευκαιρία να ανταγωνιστούν τους καλύτερους συλλόγους της Ευρώπης. Αυτοί οι 36 σύλλογοι θα συμμετέχουν σε ένα ενιαίο πρωτάθλημα, στο οποίο θα καταταγούν και οι 36 ανταγωνιστικοί σύλλογοι στην ίδια ενιαία βαθμολογία.
Με το νέο σχήμα οι ομάδες θα παίζουν 8 αγώνες στη νέα φάση του πρωταθλήματος. Δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον 3 αντιπάλους 2 φορές εντός και εκτός. Μία. Αλλά θα αντιμετωπίζουν 8 διαφορετικές ομάδες παίζοντας 4 μάτς εντός και 4 εκτός. Με κλήρωση. Ναι. Για τον προσδιορισμό των 8 διαφορετικών αντιπάλων, οι ομάδες ταξινομούνται αρχικά σε 4 γκρουπ δυναμικότητας των 9 ομάδων το καθένα. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα θα κληρώνεται για να αντιμετωπίσει 2 αντιπάλους από κάθε ένα από αυτά τα 4 γκρουπ. Και από το δικό της γκρουπ όμως δυναμικότητας. Για πρώτη φορά λέει. Παίζοντας ένα μάτς εντός και ένα εκτός έδρας ενάντια σε κάθε ομάδα του ίδιου γκρουπ δυναμικότητας. Αυτό δίνει στους συλλόγους την ευκαιρία να δοκιμάσουν τους εαυτούς τους ενάντια σε ένα ευρύτερο φάσμα αντιπάλων και αυξάνει την προοπτική για τους οπαδούς να βλέπουν τις κορυφαίες ομάδες να αναματρέονται συχνότερα και νωρίτερα στη διοργάνωση. Τα αποτελέσματα θα είναι επίσης πιο ανταγωνιστικοί αγώνες για όλους τους συλλόγους σε όλες τις θέσεις ενιαίας βαθμολογίας. Η πρόκριση για το Champions League θα συνεχίσει να ανοιχθεί και θα εξαρτηθεί από την τελική θέση του συλλόγου στη διοργάνωση του χώρου πρωταθλήματος της προηγούμενης σεζόν. Σε συνδυασμό με την κάθε ομοσπονδία στην κατάταξη. Εδώ που λέει. Με την θέση κάθε ομοσπονδία στην κατάταξη συντελεστών συλλόγων της Εθνικής Ομοσπονδίας. Η βάση της λίστας συμμετοχής θα παραμείνει ίδια με την τρέχουσα σεζόν και οι 4 πρώτες θέσεις που είναι διαθέσιμες από το 24-25 για να γίνουν 36 θα κατανομηθούν ως εξής. Πρώτη θέση. Αυτή η θέση πηγαίνει στην τρίτη ομάδα του πρωταθλήματος της πέμπτης χώρας στο FA Ranking. Η οποία πλέον δεν θα μετέχει στα προκριματικά αλλά θα έχει απευθείας συμμετοχή. Δηλαδή, ποια είναι πέμπτη. Πρώτη είναι η Ισπανία. Γαλλία, ποια θα είναι η πέμπτη. Θα περάσει δηλαδή κατευθείαν αυτή η τρίτη ομάδα του πρωταθλήματός της. Δεύτερη θέση. Ένα επιπλέον εισιτήριο θα υπάρξει στη διαδικασία πρόκρισης των πρωταθλητών των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Μέχρι τώρα το Champions Path προκρινόταν μέσα από 4 προκριματικούς γύρους. Είδες πως ο Κραβασκέρη έχει κουραστεί και ο Σιώπης που τον έχει βάλει βέλα του πήρε την μπάλα σαν να μην υπάρχει. Έλα. Όχι, δεν πέρασε. Μπακασέτα, δες και λίγο αριστερά και δεξιά, ρε φίλε. Δες λίγο αριστερά και δεξιά, δεν είσαι ο Έντερ. Δες λίγο. Η τρίτη και η τέταρτη θέση λέει. Πηγαίνουν στις ομοσπονδίες με τις καλύτερες συλλογικές επιδόσεις των ομάδων του στην προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή τον ψηλότερο συντελεστή ομοσπονδίας της προηγούμενης σεζόν, ο οποίος βασίζει στο συνολικό αριθμό των βαθμών που πέτυχε κάθε σύλλογος από μια ομοσπονδία διαιρούμενη με τον αριθμό των συλλόγων που την εκπροσώπησαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτές οι δύο ομοσπονδίες θα κερδίζουν κάθε μία επιπλέον απευθείας θέση στο νέο Champions League σε σχέση με αυτές που κανονικά δικαιούνται. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα παίζουν ρόλο πλέον. Όλα βαθμούς να μαζεύεις. Οι ομάδες να μαζεύουν βαθμούς. Και εφόσον έχεις ευρωπαϊκό προσανατολισμό, έτσι. Και φυσικά η εθνική για να πάρει την πέμπτη θέση, έτσι. Και έτσι τώρα, πώς η εθνική Ελλάδος μπορεί να γίνει πέμπτη στην Ευρώπη. Πέμπτη δεν μπορεί αυτό... να γίνει. Πέμπτη δεν μπορεί να γίνει, αλλά. Αν βάλεις. Αν βάλεις Αγγλία. Δεν μπορεί να γίνει, τουλάχιστον. Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Αλλά τουλάχιστον κάτι ρεβελάτζε και ξέρω εγώ κάτι τέτοιο περίεργο θα του κερδίζει. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα των 8.30 και επιστρέφουμε. Σαν να πηγαίνουμε λίγο, ρε Σιέβα. Ε, μα πήγε πίσω. Θέλει η Εύα να πάει λίγο, μάλλον ξανά. Μα πήγε πίσω 44 χρόνια. Τρία χρόνια έχω να πάλι. Ξαναπά για να μάθει να βάζει τραγούδια. Άσε ρε τώρα. Το 80 κομμάτι πρέπει να είναι αυτό το 81. Ναι. Πω, τι γινόταν. Δεν υπήρχε σχολείο που να μην το παίζει αυτό το κομμάτι. Στα κρυφά φυσικά να μου, γιατί έτρεχε κάτι αποβολές. Με τη μία. Λοιπόν, πάμε στο Στέλιο Στεριάδη. Στέλιο. Καλησπέρα κύριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλά, τι να γίνει. Είμαι σε δίλημα, θα το βάλουμε πριν το 90 ή στην παράταση. Νομίζω ότι στην παράταση. Ναι. Ναι, γιατί αυτοί έχουν ψοφίσει πλέον. Λίγο να ανεβάσει και νούμερα το κανάλι που δίνει το μάτι τουλάχιστον σε ελεύθερο κανάλι. Ναι. Τι ρε, συνέτερος είσαι. Συνέτερος είσαι. Κάνε δε σε. Όχι ρε παιδί μου, έτσι, για το καλό, για το καλό γενικά. Γιατί πρέπει να πάθουμε καρδιά εμείς για το καλό. Το καλό του καλαλιού. Όχι, μπορεί να έβαλε πρόκληση Ελλάδα στην παράταση γι' αυτό. Ο ίδιος. Ναι, εντάξει, όχι. Θα πήγαινε καλά το δελτίο, αλλά δεν έχει κάνει ούτε ένα σούτ στον Μπακασέτα να πάει στην αιστεία. Έκανε. Τελική Μπακασέτα, ξέρετε άλλη. Ναι, ναι. Αφού σου. Σήμερα βρήκε να μισοτάρει ο Μπακα.
Έκανε καδιό. Έκανε καλά τα κόντρα να είναι. Απόπερες, αλλά μπροστά σε τείχος. Ναι, και αυτοί το ξέρουν. Αν και κανονικά εκείνη η σέντρα που έκανε και πήγε στην ευθεία, τελική έπρεπε να πιαστεί, αλλά τέλος. Ναι, δεν την έβαλε. Θα προλάβει να κάνει ένα σου, τα ξέρεις. Λογικά στην παράταση, άμα πάει το μάτς και τον κρατήσει, θα κάνει, γιατί αυτοί δεν βλέπω και τους εγκυρτάρες να πάνε έτοιμοι. Οι Γεωργιανοί θα πρέπει η Εθνική να κάνει πολλά λάθος πράγματα για να μην περάσει. Αυτοί έχουν ψοφίσει. Ειδικά με την εικόνα που βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπορούνε. Αφού κουράστηκε ο άλλος και έκανε και καλή αλλαγή, έβγαλε τον Κουρμπέλε, έβαλε το Σιώπη. Τελείωσε ο. Ο Κουρμπέλης λόγω τραυματισμού βγήκε. Δεν πειράζει, έπρεπε να βγει, γι' αυτό σου λέω ότι μας πάει μπάλα. Εντάξει. Ναι. Μάλλον. Έλα. Μπράβο το Ρώτα. Κόρνερ για την Εθνική μετά από καλή προσπάθεια του Ρώτα. Αν και νομίζω ότι το μάτι θέλει Παυλίδη. Γιατί δεν είναι καλά, πάει. Αντί για Ιωαννίδη. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλει και τον Παυλίδη εδώ που τα λέμε. Γιατί αν είσαι, παίρνει μάχες, παίρνει κεφαλιές πολλά. Πόσες αλλαγές έχει κάνει ο Πογέτ μέχρι τώρα, τρεις? Ο Πογέτ έχει βάλει Ντέλια, έχει βάλει Ρώτα, έχει βάλει Σιώπη. Τρεις, ωραία. Άλλες δύο έχει. Και ας μην ξεχνάμε ότι έχει και άλλη μία στην παράταση εξτρά. Ναι. Αν πάμε στην παράταση. Εντάξει, έχει. Γιατί έχουμε παίκτες να βάλουμε. Το Παυλίδη έχει. Παυλίδη, Γιακουμάκη. Αυτή είναι και η δύο διαφέση, ρε φίλε. Ένα θα βάλει. Αν και νομίζω βάλει Γιακουμάκη, έχει Παυλίδη. Και εγώ έτσι πιστεύω. Αλλά από εκεί πέρα τι άλλο έχει να βάλει. Έφυγε και ο μεγάλος Τζαβέλας. Ναι, ρε. Στεναχωρεί γι' αυτό. Φοβερά πράγματα. Καλή ζούμε ένα 2024. Ναι. Άρα τι έχει άλλο. Τι ζούμε. Τον πάγκο. Ρέτσο Κουλιεράκι. Ποιος? Ο Τζόλης έχει μείνει εκτός αποστολής. Λάθος του. Επιθετικογενή παίχτη έχει μόνο τον Γιακουμάκη να βάλει. Και τον Παυλίδη, ναι. Δεν. Αλλά το θέμα είναι ότι οι άλλοι δεν μπορούν. Τι έχει, έχει το Ρέτσο, το Μπουχαλάκι. Μπουχαλάκι θέλει να προσθέσει. Κουλιεράκι. Τι θα τους κάνουμε. Τι να προσθέσουν αυτοί, δεν. Τι θα κάνουν αυτοί, θα γυρίσουν το μάτς. Δεν. Ενώ ο Τζόλης θα μπορούσε να μπει σταθερά. Ο Τζόλης τώρα εννοείται. Γιατί πέσει από εκεί δεν έχει. Αλλά επειδή παίζει και αυτός με τα χαφ. Στα φτερά, όπως έβαλε τον Μπέλκα, τώρα έβαλε τον Κωνσταντέλια. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι. Εντάξει. ΠΑΟΚ, έχουμε τίποτα ΠΑΟΚ. Είναι σαν να βλέπω παιχνίδι Φίλιξ Βαρατσχέλια με Εθνική Ελλάδος. Ναι. Στον ΠΑΟΚ σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς αγωνιστικούς. Τα προβλήματα έχουν μειωθεί στο ελάχιστο, μιας που από αύριο. Εκτός συγκλονιστικού απρόβλημα θα μπει και ο Μπάμπα μαζί με την ομάδα. Ο Μπάμπα, ο οποίος επειδή προβλέπω να παίζει από εδώ και πέρα σε όλα τα παιχνίδια, χρειάζεται και μια ειδική διαχείριση. Δεν έχουμε άλλο αριστερό μπακ. Έχουμε, αλλά θα πάει όπου θα παίξει ο Μπάμπα. Αν εξαιρέσουμε την ταμεία που μπορεί να παίξει ο Ράπα, τώρα τα υπόλοιπα θα παίξει ο Μπάμπα. Εξώμα θέλω να βγούμε στον αέρα και να λέμε. Να μην λέμε αλήθεια. Όχι ρε, έκανα λέμε αλήθεια. Εγώ λέω γιατί το κράτησε το Ράφα. Εγώ θα τον αποδέσμευα το Ράφα. Δεν χρειάζεται. Το καλό είναι ότι ξεκινάει ένας μαραθώνιος με συνεχόμενα παιχνίδια. Έβαδε σε λίγο. Περίμενε, Στέλιο, έχουμε κόρνερ. Περίμενε. Να το βλέπω, ναι. Θεωρώ ότι μπορούμε να πάμε μαζεύοντας τους παίκτες από τη μία πλευρά, να επιδιώξουμε να πάμε και στην αλλαγή πλευρά, έχοντας το Κωνσταντέλια ακροβολισμένο, να πάμε και στο ένας εναντίον ενός. Αυτό που επιχείρησε νωρίτερα ο Μπακασέτας για τον. Τσιμίκα. Το κόρνερ του Μπακασέτα από Μαρτασβίλη δεν βγήκε και μπλόκαρε τελικά, αφού η μπάλα έχει κοντράρει στον Ιωαννίδη. Όχι. Και θέλει να παίξει γρήγορα με τον Μικαουτάτζε. Ο Σιώπης τον έχασε. Μικαουτάτζε, η βοήθεια του Μπακασέτα πλάγιο. Εξαιρετική άμυνα. Αλληλοκάλυψη με το που γλίστρησε ο Μανώλης. Ήρθε από πίσω ο Τάσος, ο Μπακασέτας και. Γλίστρησε ο Μανώλης και ήρθε ο Τάσος. Έφυγε ο Κώστας, ήρθε ο Βασίλης. Ο Μανώλης. Άσε μάθαρε τα μπίζα τώρα. Κάσε το σχολιάσμο. Άντε να πούμε. Λοιπόν, επειδή ξεκινάς μαραθώνιας από την Κυριακή και μετά, η επόμενη διακοπή θα είναι το αναβληθέν μάτι με τον Ολυμπιακό ανάμεσα στα μάτια με την Πρίζ. Και αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει την Κυριακή στη Λαμία στη Τούμπα, εμβόλυμη. Την ερχόμενη Κυριακή, μέχρι επόμενη Κυριακή μάλλον, στην ΟΠΑΠ Αρένα με την ΑΕΚ. Μετά 11 του Απρίλη υπάρχει. Το πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Πρίζ, το Γιάν Μπρέιντελ.
μετά υπάρχει αυτή η ανάσα με το μάτι στον Ολυμπιακό που αναβλήθηκε και στις 18 του μήνα μετά υπάρχει το μάτι με την πρίση του Μπα. Οπότε υπάρχουν συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις και καλό είναι ότι με εξαίρεση των και μακροχρόνια απών αλλά και παίκτη ο οποίος δεν ασχολείται και πολύ με τον ΠΑΟΚ, με τον ΕΚΟΝΚ, όλοι οι υπόλοιποι θα ξεκινήσουν από τη Λεωφόρο και μετά να είναι διαθέσιμοι. Αφού δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τους διεθνείς, όπου οι δύο τελευταίοι που θα επιστρέψουν θα είναι οι δύο Έλληνες, ο Κουλιεράκης και ο Κωνσταντέλιας, και οι υπόλοιποι σιγά σιγά επιστρέφουν, ουσιαστικά από την Πέμπτη θα υπάρχουν όλοι στην προπόνηση για να ξεκινήσει η μαζική προετοιμασία, γιατί και από αύριο ουσιαστικά θα λείπουν μόνο ο Κουλιεράκης με τον Κωνσταντέλια, ίσως να προλάβουν να επιστρέψουν στην Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να δώσουν και το παρόν στην προπόνηση. Και ο Τσιγκάρας και ο Ουσδόεφ και ο Σάστρε και ο Μιχαηλίδης προπονούνται κανονικά. Και επαναλαμβάνω ότι ο μοναδικός που προπονείται τοπικά αυτή τη στιγμή και αναμένεται αύριο να μπει με την ομάδα είναι ο Μπάμπα. Οπότε από αύριο θα υπάρχει και ο Μπάμπα στην εξίσωση για να κάνει την καλύτερη δυνατή δεκάδα του Λουτσέσκου εν ώψη του μάτς Κυριακή του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Τι ώρα είναι αυτό το μάτς? Είναι στις 6 ώρα, ναι. Είναι το μοναδικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ που είναι νωρίς. Και ο Παναθηναϊκός είναι κομπλέ. Και ο Παναθηναϊκός είναι κομπλέ, γιατί κάτι διάβασα και ο Μελαντένα μου και επέστρεψε και η Γετβάη και οι υπόλοιποι. Όλοι. Οπότε και οι δύο ομάδες θα παραδοθούν πιο κομπλέ από ποτέ. Διαιτητής την Πέμπτη. Ο διαιτητής θα βγει την Πέμπτη. Προφανώς θα είναι διαιτητής που καλά και χειρόν το συζητάμε, αλλά θα είναι διαιτητής προφανώς από το πάνω ράφι. Θα δούμε. Τι έγινε? Ενώ, είχες που λέμε για το Αδρέπο το Μαρτίνια, μας είχε παίξει στη Μασσαλία ο Πολωνός, ε. Ναι, στη Μασσαλία. Μαρσέικ Πάουκ μας είχε παίξει. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα, να πούμε ότι υπάρχει σήμερα δημοσίευμα στην Πορτογαλία για το ΜΕΙΤΕ, χωρίς να υπάρχει κάτι καινούργιο, πράγματα τα οποία τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές και στην εκπομπή εδώ το βράδυ όλοι μαζί, ότι υπάρχει μια στάση στην Μπενφίκα που θέλει να τον δώσει. Φαίνεται θετική να κατεβάσει τη ρήτρα 4-2,5, ένα ποσό πιο φιλικό προς τον ΠΑΟΚ, τα 2,5 εκατομμύρια. Το θέμα όμως είναι ότι τα 2,5 εκατομμύρια δεν ισχύουν μόνο για τον ΠΑΟΚ. Θα ισχύουν και για άλλες ομάδες. Ναι, και τώρα μετά από εκεί ο ΠΑΟΚ μπορεί μέσω της καλής σχέσης που μπορεί να χτίσει με τον παίκτη και με τον ποδοσφαιριστή να είναι θετικός να συνεχίσει στην Θεσσαλονίκη. Και τα λεφτά είναι 2 εκατομμύρια. Ναι, το συμβόλαιο δεν νομίζω να είναι 2 εκατομμύρια, τέλος πάντων. Δηλαδή, εσύ τι θα έκανες εσύ αμέσως να μείνετε, θα έλεγες δώστε μου ένα 200. Αυτό τώρα... Γιατί είσαι παουξάκι. Όχι. Ο μείνετε δεν ξέρω, απλά ο ΠΑΟΚ μπορεί μέσω της καλής διαχείρισης και της καλής διαπραγμάτευσης που θα κάνει να τον κρατήσει στο παίκτη και να μην πάει σε σύριαλ. Γιατί αν πάει σε σύριαλ και έρθει, ξέρω εγώ, η Χ Άντερλεχτ, η Χ Μπριζ, η Χ Χετάφε παράδειγμα, και πει, ωραία, 2,5, δίνω εγώ 3 και τον παίρνω. Ας πάρουμε ότι η ρήτρα πάει στα 2,5. Μπορεί να τα δώσει, ναι, και ο ΠΑΟΚ, μπορεί να τα δώσουν πολλές ομάδες στην Ευρώπη τα 2,5. Ναι, από εκεί και πέρα είναι επιλογή του ποδοσφαιριστή. Η επιλογή του ποδοσφαιριστή δεν έχει να κάνει με το συμβόλαιο που παίρνει. Έχει να κάνει με το άμα είναι παοξάκι ή είναι γέννημα θρέμα. Έχει να κάνει και με το οικονομικό. Σίγουρα έχει να κάνει και με το οικονομικό, αλλά έχει να κάνει και με το ότι οι συνθήκες που αγωνίζει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη, πάρει το Conference League και παίξει τον χρόνο στους ομίλους του Champions League, στον όμιλο μάλλον του Champions League, ο Μεϊτέ θα έχει ένα λόγο παραπάνω να μην. Σαφώς. Ναι, σαφώς. Έχει, μπορεί. Γιατί έχει πολλά πρίμετα. Σαφέστατα παίζει ρόλο το οικονομικό, δεν συζητάμε, γιατί είναι επαγγελματίας και δεν είναι αποτιμενεμένη ο Μεϊτέ. Ακριβώς. Αυτά ας τα λέμε, γιατί νομίζουν μερικοί ότι τον έχουμε δέσει το Μεϊτέ. Όχι, δεν υπάρχει. Δεμένος παίκτης δεν υπάρχει. Σε καμία περίπτωση. Εδώ Έλληνες και Έλληνες παλαιότερα έφυγαν σε άλλες ομάδες ή με πώληση ή με προσφυγή στα άλλα τα παλιά χρόνια τα πέτρινα, okay, αλλά είναι μια περίπτωση στην οποία ο έχει πάει εκεί που θέλει. Ναι, ένας από αυτούς ήταν αυτός που κάθεται στον πάγκο δίπλα στο Λουτσέσκο. Ο Παντελής Ξερνίδης. Ναι. Και να πω ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Πορτογάλων στην Μπενφίκα περιμένουν άνθρωπο του ΠΑΟΚ προσεχώς στην Λισαβόνα
για να ξεκινήσουν οι συζητήσεις για, για το πώς θα γίνει ο ΠΑΟΚ να μονιμοποιηθεί ο ΜΕΙΤΕ στον ΠΑΟΚ, μιας που δεν υπολογίζεται από τον Ρότζερ Σμιτ την Μπενφίκα. Μακάρι. Αυτό ευχόμαστε. Το θέμα, το πρόβλημα είναι να πιστεί ο παίχτης. Αν πιστεί ο παίχτης, τα υπόλοιπα είναι πιο εύκολα. Οι παίχτες, ψήνονται, φίλε, με τα λεφτά. Είναι κλειδί και να του κάνεις μια καλή προσφορά και να του παίξεις ότι παίζεις μια ομάδα οργανωμένη, μια ομάδα που έχει στόχους, μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο για να ποδοσφαιριστεί. Για παίχτες που είναι φιλόδοξο εννοώ. Δεν εννοώ για παίχτες που παίρνουν κόκκινη από τον πάγκο, παράδειγμα. Ναι. Ομάδα μιλάμε. Κοίταξε, άμα το η διαφορά ήταν 100-200 χιλιάρικα δεν το συζητούσαμε, αλλά η διαφορά τώρα μιλάμε για 800 χιλιάρικα, δεν είναι μικρά, μικρό ποσό. Εντάξει, και τα 800 χιλιάρικα τη σήμερα ημέρα για ένα ποδοσφαιριστή που θα είναι το τελευταίο του συμβόλαιο. Είναι ένα συμβόλαιο ποδοσφαιριστή καλό. Ναι, ακριβώς. Ναι. Δεν νομίζω... Οπότε είναι μια περίπτωση στην οποία ο ΠΑΟΚ όμως την έχει φέρει σε ένα σημείο που μπορεί να κάνει τον deal. Αλλά νομίζω ότι όλα αυτά θα απαντηθούν και όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος καλύτερα μόνο στις δύο σεζόν. Κοίταξε όμως, άμα πάρουμε παράδειγμα το Μαξίμοβιτς, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει τον deal. Το Μαξίμοβιτς ήταν και πιο δύσκολη η διαπραγμάτευση και πιο ακριβή νομίζω. Όχι. 2 εκατομμύρια ζήτησε και ο Μαξίμοβιτς και εμείς δεν του δίναμε 2 εκατομμύρια. Εγώ λέω για την διαπραγμάτευση με την που έγινε το καλοκαίρι για να τον φέρει ο ΠΑΟΚ. Όχι, εγώ μιλάω γιατί τον είχαμε κλείσει από τον Αύγουστο να τον πάρουμε για την επόμενη χρονιά χωρίς να πληρώσουμε την ομάδα του και τα χαλάσαμε στο ότι ο Παναθηναϊκός του έδωσε 2 εκατομμύρια συμβόλαιο. Ναι, ο ΠΑΟΚ έκρινε ότι δεν αξίζει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής 2 εκατομμύρια. Μάλιστα. Ή έκρινε ότι μπορεί να χαλάσουν οι ισορροπίες αν για παράδειγμα ξαφνικά από εκεί που το ταβάνι είναι 200. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γι' αυτό και το λέω κιόλας, ότι άρα δεν θα χαλάσει την ισορροπία για το ΜΕΙΤΕ. Όχι, ίσως να προσφέρει ένα συμβόλαιο στον 200 με κάποια γενναία μπόνους, λέω εγώ. Ναι. Έχει κανένας μπόνους στο συμβόλαιο του? Όλοι. Έχουν μπόνους? Φυσικά. Για πρωτάθλημα, για Champions League? Για πρωτάθλημα, για κύπελο, για Ευρώπη. Έχουν. Μάλιστα. Ο καθένας βέβαια με διαφορετικά ποσά, έτσι. Σαφώς. Άμα δεν πάμε, άμα αποκλείονται τη Λεύσκη, δεν υπάρχει μπόνους. Δεν υπάρχει μπόνους. Αλλά τα λεφτά 1 εκατομμύριο το παίρνουμε, έτσι. Το συμβόλαιο το παίρνεις κανονικά. Σωστό. Στον ΠΑΟΚ τη Βανσαβίδη το παίρνεις κανονικά, φυσικά. Ναι. Τώρα, αυτά για το ΜΕΙΤΕ. Νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που θα μας απασχολήσει στο εγγύς μέλλον. Αλλά νομίζω ότι αυτό θα γίνει μετά το τέλος της σεζόν, μακριά από την πίεση των αγώνων, γιατί νομίζω ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είναι ότι καλύτερο την ώρα που υπάρχουν κρίσιμα παιχνίδια, υπάρχουν διαπραγματεύσεις για το δικό του μέλλον. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να πάει να μιλήσει με την Μπενφίκα για να φιξάρει ποσό. Ναι. Γιατί όλα αυτά είναι θεωρητικά. Να πάει από κοντά άνθρωπος του ΠΑΟΚ και να πει κύριε πόσα θέλετε για τον ποδοσφαιριστή και να ξέρει πόσα πρέπει να δώσει το καλοκαίρι. Από τη στιγμή που υπάρχει μέσα από τον ΕΠΑΟΚ η σιγουριά, η πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ έχει σύμμαχο τον παίκτη. Από τη στιγμή που έχει σύμμαχο τον παίκτη λοιπόν, τότε αυτό που μπορεί να γίνει είναι να πάει ο ΠΑΟΚ, ένας άνθρωπος του ΠΑΟΚ στην Πορτογαλία και να ρωτήσει ευθέως την Μπενφίκα πώς θα θέλει. Γιατί από τα ρεπορτάζ προκύπτει ότι το συζητάει και με 2,5 Μπενφίκα. Άλλο τι λέει το ρεπορτάζ και άλλο τι λέει η ίδια Μπενφίκα. Σαφώς. Μάλιστα. Μακάρι. Τώρα, δεν θα ασχοληθώ άλλο με το θέμα του ΕΚΟΝΚ. Έτσι. Κάτσε και λένε το. Για να έχει σύμμαχο τον παίχτη, δεν πρέπει να έχει συμφωνήσει τον παίχτη. Να έχει σύμμαχο τον παίχτη εννοώ στο επίπεδο του ότι είναι καλυμμένος από πλευράς οργάνωσης ομάδας, ότι έχει ένα καλό κλίμα. Οικονομικά δεν έχει, ο Πάφος δεν έχει μιλήσει ακόμα με τον παίχτη. Άρα πώς θα έχει σύμμαχο τον παίχτη, Στέλιο? Για να έχω σύμμαχο τον παίχτη, είναι σαν να συμφωνήσει πάνω σχάρι 1,5 επί 3 χρόνια 4,5 εκατομμύρια με ΙΤΕ. Οκ, συμφωνούμε. Πάμε στην Μπενφίκα πάνω σχάρι με σύμμαχο τον παίχτη. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω την υπογραφή του παίχτη, έχω συμφωνήσει 2 εκατομμύρια. Τι θα συμπεί η Μπενφίκα, όχι, αφού δεν θέλει προπονητής.
θα αναγκαστεί να πάει στα 2 εκατομμύρια και η Μπενφίκα. Γιατί να σε πω και κάτι. Όταν ο προπονητής μιας ομάδας δεν θέλει ένα παίκτη, αυτός που έχει το πάνω χέρι είναι ο παίκτης. Δηλαδή το, αυτή τη στιγμή μεταξύ Μπενφίκα και Μεϊτέ, το πάνω χέρι το έχει ο Μεϊτέ. Σου λέει δεν με θέλει άλλο στην 25άδα, 27άδα, 30άδα τι έχει Μπενφίκα. Φεύγω, θα θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ. Αλλά εμείς έχουμε εξασφαλισμένη την υπογραφή του παίκτη. Αυτή τη στιγμή όχι. Αυτά είναι ρεπορτάζ παοξίδικα, Στέλιο μου, ονειρικά. Εγώ το βλέπω επειδή το βλέπω πιο πρακτικά το θέμα. Εγώ λέω ότι έχω ένα μάνατζερ, είμαι ο ΜΕΙΤΕ και έχω ένα μάνατζερ. Έχει εξαπολύσει αυτός τις, τέτοιες, σε πολλές ομάδες για να πάρει ο παίχτης του και να πάρει και αυτός παραπάνω λεφτά. Να πάρει ένα συμβόλαιο ο παίχτης 2-2,5 εκατομμυρίων, συμβόλαιο. Εντάξει. Mm. Και μετά, μόλις λοιπόν έχω βρει 3-4 ομάδες που θα τα δώσουν αυτά τα λεφτά για τον ΜΕΙΤΕ, τότε θα πάω στην Μπενφίκα και θα πω: ξέρεις, αφού δεν τον υπολογίζετε, μπορείτε να κατεβάσετε τη ρήτρα στα 2,5 εκατομμύρια, να βρούμε μια ομάδα να τον δώσουμε. Αυτά όλα είναι μόνο το, τα παοξίδικα όνειρα αυτά που λέμε εμείς εδώ, ο Παγκαλίδης, ο Αρσένης και ο Στέλιος. Τι, εγώ είπα τι θα γίνει. Ναι. Είπα τι θα γίνει. Για να κλείσει ένα παίκτη που είναι. Πώς το λένε, που δεν το θέλει η ομάδα, θα έχει σύμμαχο τον παίκτη μου αν πάρει την υπογραφή του. Εκεί να σε πω ναι. Μπορεί π.χ. να πουλήσει και τρέλα και να πει 2 εκατομμύρια παιδιά. Αυτά είναι άμα θέλετε. Άμα δεν θέλετε, ας τα δώσει ως μήτα άλλα. Έτσι δεν είναι καλά. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι. Άρα μπράβο. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Άμα δεν έχω πάρει την υπογραφή του παίκτη, πώς θα πάω από την Μπενφίκα 2,5. Θα μου πούνε και 3-5,5. Κατάλαβε τι γίνεται. Το θέμα τώρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει να ρωτήσει. Όχι να πάει να πει εγώ τα έχω βρει και γνωτώσα. Να πάει να ρωτήσει τον Μπενφίκα. Αυτό ακριβώς, ότι η Μπενφίκα πρέπει να τη φέρει πρώτα τελεσμένων γεγονότων. Γιατί τον παίχτη δεν τον υπολογίζει ο προπονητής. Με κατάλαβε. Είναι π.χ. ο Φελίπε Σουάρες της Μπενφίκα. Δεν το θέλει π.χ. ο Λουτσέσκου τον Φελίπε Σουάρες. Τον θέλει δανεικό, έτσι δεν είναι. Τον ξαναφέρει, τον ξαναστέλνει. Αυτή τη στιγμή π.χ. άμα ερχόταν μία προσφορά 1 εκατομμύριο για τον Φελίπε Σουάρες, θα λέγανε όχι. Θα το λέγανε. Ναι. Αλλά θα έβρισκε ο Φιλίππε Σουάρες μια ομάδα να δώσει 1 εκατομμύριο και θα συμφωνούσε με εκείνη την ομάδα. Ο ΜΕΙΤΕ, άμα συμφωνούσε με εμάς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, δηλαδή τέλη Μαρτίου, θα μπορούσε να πουλήσει πολύ μεγάλη τρέλα στην Μπενφίκα. Να του πει τι, 2,5 εκατομμύρια. Μπάρε, παιδιά, φτωχοί άνθρωποι. Είμαστε 2 εκατομμύρια. Άμα θέλετε. Κατάλαβε τι γίνεται. Ξαναπάρτε μα τηλέφωνο, ναι. Φεύγουμε. Τι θα έκανε ο Σμιτ, θα τον έλεγε ότι το θέλω τώρα πίσω. Όχι. Άρα ήθελε, δεν ήθελε. Εφόσον ο παίκτης θέλει σε σένα και μόνο σε σένα, η Μπενφίκα θα κατέβαινε στα 2. Αλλά εδώ πέρα θέλει σένα ή... Νομίζω και τώρα θα κατέβει. Νομίζω και τώρα θα κατέβει, αλλά αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από επίσημα χείλη. Ναι, ρε παιδί μου. Γιατί μπορεί να γίνει και το άλλο. Μπορεί να πας εσύ πάνω σκάλι να μου στο... στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα και να σου πούνε 2,5 εκατομμύρια. Έτσι δεν είναι. Αλλά το 2,5 εκατομμύρια θα μαθευτεί και πάλους μάνατζερ παιχτών. Παράταση λοιπόν η τέτοια. Εντάξει. Μπορεί να το δώσουν παραπάνω το ΜΕΙΤΕ μετά. Mm. Παράταση πάμε. Γιατί ξέρεις τώρα και από την πλευρά του μάνατζερ του είναι πολύ εύκολο από τη στιγμή που υπάρχει μια ρήτρα 4 εκατομμυρίων και μπορεί να την κατεβάσουν στα 2-2,5, αυτό το 1,5 εκατομμύριο που γλιτώνει η ομάδα που τον θέλει αυξάνει το συμβόλαιό του κατευθείαν. Αυτό δεν σε λέω. Τι σε λέω τώρα. Ο μάνατζερ αυτή τη στιγμή δεν θα πάει για να κλείσει τον ΜΕΙΤΕ και τον ΠΑΟΚ. Θα πάει να δει πόσο, πώς το λένε, πόσο θέλει η Μπενφίκα. Για οποιαδήποτε ομάδα διαφερθεί. Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πει η Μπενφίκα 2,5 για τον ΠΑΟΚ και 3,5 για άλλον. Ναι, έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, για να λέμε ότι έχουμε σύμμαχο τον παίκτη, πρέπει ο παίκτης να είναι 100% να θέλει να μείνει εδώ με λιγότερα λεφτά. Άρα μπράβο. Να τον κρατήσει π.χ. με 1,5 εκατομμύριο, 3 χρόνια συμβόλαιο, ευχαριστούμε πολύ. Οκ. Okay. Ναι. Μετά την Μπενφίκα την παίζει. Άμα τι να παίξει δηλαδή. Τέλος πάντων, για μένα είναι ένα από τα πιο δύσκολα τέτοια θα είναι το ΜΕΙΤΕ. Γιατί θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής και με τις εμφανίσεις που έχει κάνει στον ΠΑΟΚ και τις ευρωπαϊκές του εμφανίσεις, νομίζω πολλές ομάδες ενδιαφέρονται γι' αυτό. Να. Και όσο καλύτερα πηγαίνει και η ομάδα στην Ευρώπη, φυσικά, τόσο φυσικά, τόσο... Ναι, δεν κοιτάνε μόνο τον Κουλιεράκη κάποιοι και τον Κωνσταντέλια και τον Κοτάρσκι. Όχι βέβαια. Εντάξει, μιλάμε τώρα ότι μπορεί μια. Ο ΜΕΙΤΕ είναι ένας παίκτης ο οποίος σε μια ομάδα που παίζει τσουλού και είναι μέτρια προς κάτω, να την κάνει μέτρια προς πάνω.
Γιατί μπορεί να πάει τέτοιο προς τώρα. Α, για το Μίσης τι γίνεται, Στέλιο? Για το Μίσης υπάρχουν διάφορες φήμες, αλλά όπως υπάρχουν και για τον Πέτκοβιτς φήμες, ναι, στη Δυναμό. Ειδικά στο, για τον Πέτκοβιτς είναι λίγο πιο ζουμερό, γιατί υπάρχει δημοσίευμα στην Κροατία, στο οποίο γράφεται ότι Δυναμό, το συμβόλαιο του παίκτη με την Δυναμό έχει ρήτρα 2,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Τώρα, για το Μίσιτς, πήγε στα ποδητήρια, υπήρχαν αγκαλιές, ωραία, μετά το παιχνίδι με την Δυναμό στην Τούμπα, okay, τα είπανε όλοι, αλλά άκουσα και εγώ διάφορες φήμες, ότι όχι απλά ότι θέλει ο Πάκου να φέρει το Μίσιτς. Όπως ακούσατε και εσείς, έτσι άκουσα και εγώ. Ότι ο Πάκου, όχι απλά τον θέλει ο Πάκου να τον φέρει, ότι τον έχει κλείσει και τα λοιπά. Αλλά τώρα, το να μεταφέρω εγώ φήμες και ό,τι ακούω δεξιά και αριστερά, τώρα δεν είναι και το. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να μην αρέσει σε κανένα. Δηλαδή πρέπει να είσαι πολύ άμπαλος για να μην λες ότι είναι καλός παίκτης ο Μίσιτς. Δεν μπορεί να μην αρέσει το συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαιριστή όπως ο Μίσιτς. Ο οποίος για μένα θα έκανε ένα ιδανικό δίδυμο με το Μεϊτέ στα χαφ. Μιας που λέμε για το Μεϊτέ. Ακόμα και αν ο Μίσιτς έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο εξάρι από οκτάρι. Εντάξει, ανάλογα ποιο παίκτη έχει, ρε φίλε. Δεν πειράζει. Ναι, εντάξει. Άμα έχει το Μεϊτέ θα ξαναγίνει οκτάρι. Και να έχουν και δύο εξαροκτάρια δεν είναι κακό. Όχι. Όχι. Ειδικά στην ποιότητα στον κλάψαμε πολλές φορές φέτος που δεν έχουμε ένα καλό εξάρι. Ναι. Πάντως η ποιότητα των δύο παιχτών τώρα είναι 6-8. Τώρα μιλάμε για παίκτες και μιλάμε για μια ομάδα που θα τον πάω. Όχι, το λέω για να έχουμε πιο γρήγορες επιστροφές δηλαδή. Κατάλαβες τι γίνεται, αυτό λέω. Γιατί περιμένουμε να γυρίσουν τα οκτάρια που έχουμε, δεν γυρνάνε ποτέ. Αυτά κύριε. Έγινε. Έγινε, Στέλιο. Έχουμε παράταση. Δίνω πρόβλεψη και θα πάμε στα πέναλτι, να ξέρετε. Εντάξει. Α, ναι. Καλά. Okay. Έγινε. Σε ένα άρθρο εδώ πέρα, πάντως, γιατί μιλάμε για παίκτη του κέντρου, τον Καμαρά τον παζαρεύουν για 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Και 3 εκατομμύρια σίγκινγκ μπόνους. Το Μαντί Καμαρά. Το Μαντί Καμαρά. Μια χαρά παίκτης είναι. Mm. Πολύ καλός παίκτης. Ναι. Γιατί στα double δηλαδή. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι πέρσι, που ήταν ο Καμαρά στη Ρώμα, ο Ολυμπιακός δεν πήρε τίποτα. Και δεν τυχαίο που φέτος ο Καμαρά ήρθε και απήλθε, πάλι δεν πήρε τίποτα. Τα προηγούμενα τρία χρόνια, 19, 20, 20, 21 και 21-22, δεν πήρε τρία πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός. Ο Καμαρά ήταν παρόν. Και καλός, μαζί με Εμβιλά. Και δύο δεν ήταν, Καμαρά, Εμβιλά. Ωραία. Για να ξέρουμε και τι λέμε και τον άξονα. Γιατί πρόσεξε πως υπάρχουν τα ρεπορτάζ, τα παοξίδικα ρεπορτάζ και υπάρχουν και αυτά που τα οποία ο Μαντί Καμαρά δεν υπέγραψε στον Ολυμπιακό, έτσι. Ναι. Γιατί προφανώς και η συμπεριφορά τους απέναντι του δεν ήταν σωστή. Και αυτός θέλει να φύγει, ναι. Ναι. Και λέει, έχει γραφτεί για συμφωνία με Σεβίλη, είχε Τάφε, με Λιόν, με Φενέρ. Εντάξει, αλλά οι μάνατζερ του ψάχνουν να πάρουν ένα 3 εκατομμύρια σίγκινγκ μπόνους. Άκου τώρα, 3 εκατομμύρια. Τι εντάξει. Λέμε. Συν 1,5 εκατομμύριο ετήσιες αποδοχές. Ναι, τι. Ναι. Ο Καμαρά που δεν έπαιξε φέτος. Ο Μεϊτέ που παίζει ασταμάτητα, τι θα πρέπει να ζητήσει αυτό το παιδί. Γι' αυτό λέω. Πρώτα ζητάς με τον παίκτη, του κάνεις μια σοβαρή πρόταση. Ναι, μετά γιατί το καλό κλίμα, η Τούμπα, η φανταστική, ο κόσμος που αγαπάει, η Φουρνάρισα που τον γοητεύει, ο Κρεοπόλης που έχει καλό κρέας και όλα αυτά τα. Που πιάνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη τα πιασάρικα αυτά που στην αγαπάει αυτή την πόλη, την ερωτική πόλη και αυτά και ιστορίες. Και μετά πας και στην Μπεφίκα. Στην Μπεφίκα πας τελευταίος. Ναι. Και άμα, πώς το λένε, και πας και πολύ βαρύς στην Μπεφίκα. Άμα έχεις την υπογραφή του παίκτη. Αλλά ο παίκτης θέλει και project. Μπράβο. Βασικά πάρα πολλά. Έτσι. Εκτός από συμβόλαιο θέλει και project. Δηλαδή του δίνεις 1,5 εκατομμύριο και είσαι χυμαδιό, θα πάει σε άλλη ομάδα με ένα 200. Αρκεί να έχει project. Να ξέρει ότι θα παίξω τρεις φορές Ευρώπη, θα κάνω τέτοιες πορείες. Να γουστάρει και ο παίκτης. Είναι και η δόξα, παιδιά. Δεν είναι μόνο το χρήμα σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχουν εκατομμύρια. Είναι και η δόξα. Που βλέπει το ονοματάκι του. Ποιο πόδι πατάει γηπέδου. Έτσι. Τώρα να πάει στο. Πώς το λένε, στο. Σε αυτό τη Γεωργία. Δεν καίγεται κιόλας. Σε άλλα γήπεδα καίγεται. Έτσι είναι η ιστορία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα των 9. Και μετά συνεχίζουμε με Εθνική Ελλάδος και γραμμές για τους φίλους της εκπομπής. Όχι άλλο κάρβουνο εδώ στο Λίμπερο 107,4. Τσιμίκας έχει χαζέψει, μιλάμε. Δες τι κάνει. Το είδα. Τι κάνεις, αγόρι μου, Τσιμίκα, δηλαδή. Τι γυρνάς τον κόλο σου να πάρεις κεφαλιά με τον κόλο. Τι έχουν πάθει, ρε φίλε. Αυτοί είναι παίκτες τώρα.
Φίλε, αυτή όταν κοίταξε το φτάσει σε ένα επίπεδο, φοβάσαι, μη χαλάσει το μαλλί, τη μύτη, το φρύδι. Προσέχει το λούξου. Αυτοί δεν πιστεύουν ότι πήγαν σε τέτοια ομάδα τώρα. Πάνω απ' όλα βασικά. Ναι, ρε, φίλε, αλλά πήγε όμω. Πήγε. Είσαι τρία χρόνια εκεί. Προπονείσαι, κάνει, έχει παίκτε. Έχει χιλιά, έχει προπονητή. Μπρο, άλλο τώρα ήταν στην ντερ του Ρονάλντο, του Μπάτζιο, τώρα του τέλη δεκαετία του 90, τώρα και έλεγε να μου λείπει ο Φράπε στο Πασαλιμάνι τώρα. Τι κάθε και μου λε τώρα να μου το πει. Έλληνε παίκτε τώρα. Μόνο μπορεί να παίξει τέτοιο ο Τζόλη που είναι φιλότιμο παιδί. Και ο Ντέλια. Αυτοί. Όλοι οι άλλοι που θα πάνε μετά από 2-3 χρόνια θα αναπολούν την τέτοια. Ο άλλο θα λέει το πού θα πάω στον Τριμπέκα, πιο κανένα τέτοιο. Κάνα ξύδι. Αυτοί δεν είναι. Μόλι πάρουν και 5 φράγκα παραπάνω. Αυτό είναι. Θα αποκτήσω και 5 εμπειρίες. Είναι Έλληνας παίκτης τώρα να μην το πω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. 6-9-45-287 και 3 οχτάρια από Viber για όλους τους φίλους. Σχολιάζουμε και το μάτς της Εθνικής. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι ο πρώτος. Εσύ, έλα φίλε μου, γιατί ήμουν έτοιμος. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Ήμουν έτοιμος να σε πάρω εγώ τηλέφωνο τώρα. Μα άκουσα, γι' αυτό πήρα. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, τώρα ήμουν έτοιμος να εκραγώ. Αλλά λέω, κάτσε ήρεμος που κάτσε με ο Ηρακλής λείπει τώρα για τριήμερο και τη βγάλω στο αυτόφορο. Για πες. Λοιπόν, καταρχάς, δεν ακούγεται αυτή η μετάδοση. Έχω βάλει το μιούτ και ακούω εσάς που το σχολιάζετε και αν είστε με καθυστέρηση. Ναι. Αυτή η μετάδοση, παιδιά, δεν ακούγεται. Είναι πραγματικά σχιζοφρενής. Ο τύπος σε κάθε μπαλιά αρχίζει και φωνάζει. Αου, δεν γίνεται. Πριν τη ζεστά έχει αυτά. Ναι. Πριν τη ζεστά έχει αυτά. Ναι, έχει χωρί χάνα ηλάκι. Δεν ακούγεται. Γιατί δεν ξέρουν. Όχι, ο πριν τη ζεστά έχει ότι φωνάζει συνέχεια σε κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρουν το αντικείμενο οι περισσότεροι από αυτούς. Οπότε καλύπτουν την άγνοια με φωνές και ανοησίες. Ο Πρίντεζης είναι ιδανικός να τον ακούσει να σπικάρει ισπανόφωνο παιχνίδι. Ισπανόφωνο. Ναι. Δεν χρειάζεται. Ναι, δεν χρειάζεται. Να τον ξανακούσω. Λοιπόν. Είπατε για μια εδώ πέρα τώρα, επειδή βλέπουμε και την Εθνική. Εγώ θα πω, εγώ πήρα για άλλο πράγμα, παιδιά. Για τη δήλωση αυτού του Ταμίλου. Γι' αυτό να. Μπράβο. Ωραίο. Αυτός, αν θυμάστε, είχε κάνει και μια άλλη δήλωση πριν 4 χρόνια, 5. Ναι. Ότι το ρεύμα δεν είναι κοινωνικό αγαθό. Μόνο το νερό είναι. Διότι με το ρεύμα, διότι κάποιος μπορεί να πάει και σε ένα βουνό με μια λάμπα πετρελαίου να ζήσει. Και μετά θα είναι παλιοχριστιανός αν το κάνει. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Εκτός από τον Ταμίλο όμως, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Σήμερα βγάλανε στην πιάτσα και την Παγώνη. Η οποία είπε ότι έλα ρε παιδί μου τώρα, αυτό είναι ένα χρόνο αυτή η υπόθεση τώρα. Τώρα 2 μήνες πριν τις ευρωεκλογές, τώρα θυμηθήκατε να το κάνετε, να χτυπήσετε το Μητσοτάκι και τέτοια. Η Παγώνη είναι η γιατρός. Η γιατρός. Αυτή που ψάχνει. Αυτή παντρεμένη είναι ή ψάχνει να βρει τέτοιο. Δεν νομίζω. Αν είναι και παντρεμένη, είναι πιο τραϊκή κατάσταση. Μου θυμίζει κάτι, μου θυμίζει μια ταινία τώρα, τα Γκρέμλινς. Τα Γκρέμλινς. Και υπάρχει και τρίτη δήλωση σήμερα. Ναι. Είναι του δήλωση του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είπε ότι το μπάζωμα έγινε, γιατί από κάτω, τώρα μιλάμε σοβαρά, σας την μεταφέρω αυτούσια τη δήλωση. Ναι. Κάνω πλάκα εγώ, ούτε είμαι ο Μητσικώστας. Λοιπόν, είπε ότι έγινε το μπάζωμα επειδή κάτω από το έδαφος περνάει το αγωγός φυσικού αερίου και άμα ανατιναζότανε, θα καιγόταν όλη η Λάρισα. Μάλιστα. Γι' αυτό το μπαζώσαμε. Μάλιστα. Ειλικρινά. Και λοιπόν, εισαγγελέα όταν λένε κάνουν δηλώσεις δεν υπάρχουν. Εισαγγελείς. Δεν υπάρχει. Τα έχουμε πει, ρε Αρσένη, αυτά τώρα. Τα έχουμε πει τώρα. Δεν υπάρχει ένα 10% που είναι έντιμοι άνθρωποι σοβαροί. Ας πούμε, αν πω εγώ τώρα στο ραδιόφωνο ότι πρέπει να μπαζωθεί ο κύριος Άδωνης, θα πάω μέσα. Ναι, βεβαίως. Με τις καινούργιες διατάξεις θα πας μέσα, θα σου ασκηθεί ποινική δίωξη και μπορεί να πάρεις και ποινή η οποία. Ποιες είναι οι καινούργιες διατάξεις? Δεν θα μιλάμε, δεν θα αναπνέουμε, δεν θα. Με απλά λαϊκά λόγια ακριβώς. Αυτή είναι. Νομικά μπορούμε να τα αναλύουμε 30 ώρες. Άρα στο ραδιόφωνο εγώ δεν πρέπει να κάνω σχολιασμό για τον Ταμίλο. Όχι, παιδιά, και τώρα δεν κάνουμε πλάκα. Μιλάμε σοβαρά. Όχι, σοβαρά, δεν μπορεί να πεις οτιδήποτε. Γι' αυτό κοίταξε τώρα, επειδή είσαι έγκριτος δικηγόρος. Αν σου πετάξει κάποιος κάποια μήνυση και έχει και αγαστές και αγαθές σχέσεις με τις εισαγγελίες πρωτοδικών ως κρατικός παράγοντας ή ως δημόσιο πρόσωπο. Μπορεί πραγματικά να πάθει ζημιά. Άρα, θέμα δικαστή πια, είναι θέμα έδρας. Ουσιαστικά, σαν να με συμβουλεύεις να μην κάνω τίποτα θέμα και να λέμε μόνο για το Muppet Show. Όχι. Έχεις μυαλό να πεις αυτά που θέλεις με τρόπο που δεν θα κινδυνεύσεις. Εγώ δεν έχω μυαλό όμως.
Έχεις, εντάξει. Απλά για να κλείσω, παιδιά, επειδή είναι και εθνική, αυτά τα πράγματα που γίνονται σημαίνουν, αυτά τα πράγματα που γίνονται σημαίνει ότι, πρώτον, έχει χαθεί το παιχνίδι από την πλευρά της κυβέρνησης, εντάξει, εντελώς. Και δεν το περιμένανε, γιατί αυτοί την πατήσανε σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, δεν περίμεναν αυτοί οι γονείς να είναι τόσο αξιόλογοι και τόσο θαραλέοι άνθρωποι, όπως η Καριστιανού και ο Ασυλανίδης, που είναι και συντοπίτες σας, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. Θεσσαλονίκη είναι και δύο. Μπράβο. Δεν το περίμεναν ποτέ αυτό. Και δεύτερον, θεώρησαν ότι η αγάπη ενός γονιού, που εγώ δεν έχω παιδιά, το ξέρετε, η αγάπη ενός γονιού για το παιδί του, θεώρησαν ότι εξαγοράζεται. Όπως εξαγοράζονται όλα τα υπόλοιπα. Ναι. Εκεί την πατήσανε. Θα μπορούσε όμως να. Πώς το λένε, θα μπορούσε κάποιος να ζωστεί και με εκρηκτικά για το παιδί του. Δεν το ναι, το ξέρω, αλλά αυτοί επειδή είναι εκτός κοινωνίας. Ναι, αλλά γιατί εννοείς, δηλαδή αυτοί δεν έχουν παιδιά, δηλαδή. Έχουνε, αλλά Αρσένη, έχουνε, αλλά ζουνε σε άλλο κέλυφος, σε άλλη φούσκα. Ναι. Προχθές είχε πάει ο Μητσοτάκης στον Καναδά να παραστήσει σε εορταστικές εκδηλώσεις ομογένειας. Και όποιος το πρόσεξε, είχε πάρει και κάποιους υπουργούς μαζί του. Όπου πήγαινε, ενώ όλοι οι πρωθυπουργοί που συνοδεύονται από την οικογένειά τους και πάνε κάποιο επίσημο ταξίδι. Δοκάρι εθνική με τον Μαυροπάνο, συνεχίζεται η φάση. Ξανά Μαυροπάνος. Όχι. Για να κλείσω, μην κουράζω κιόλας. Για πες για αυτό, για το τέτοιο. Όλοι οι πρωθυπουργοί, όλοι οι κρατικοί αξιωματούχοι θα πηγαίνουν σε κάποια επίσημη επίσκεψη σε ένα ξένο κράτος και συνοδεύονται από την οικογένειά τους και έχουν μαζί τους και υπουργούς και άλλους παράγοντες. Πάντα το πρωτόκολλο λέει ότι κάθεται μπροστά ο πρωθυπουργός με τους παράγοντες, τους υπουργούς. Και από πίσω οι καλεσμένοι. Εδώ πέρα είχαμε το φοβερό, για όποιον είχε παρατηρητικότητα, το πήγε ο Μητσοτάκης ακόμα σε όλα τα δημαρχεία κλπ. Ήταν μπροστά αυτός με την οικογένεια και πίσω υπουργοί. Ναι, φυσικά το παιδί του. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ζουν σε ένα άλλο περιβάλλον και δεν μπορούν αυτό να αντιληφθούν τα αυτονόητα. Όμως, αυτά που εσύ τα λες, τα θεωρείς αυτονόητα, δεν μπορούν να τα αντιληφθούν. Ηρακλή, αυτό το ξέραμε όμως από τον κύριο Μητσοτάκη. Το θέμα είναι πώς καταφέρνει, μάλλον ξέρουμε και πώς καταφέρνει κάποιους ανθρώπους να το κάνει, να τους κάνει, ας πούμε, ξέρω, υποστηριχτές του. Προφανώς με κάποια μπόνους, με κάποια τέτοια, τα καταφέρνει. Και εκτός από τα μπόνους, να out, ναι. Και εκτός κάντε ένα σούτρε κάτω, δηλαδή. Ναι, φυσικά. Εκτός από τα bonus υπάρχει και το Predator. Το Predator είναι πολύ τέτοιο γιατί είναι σαν bonus. Γιατί μπράβο, που βγεις... εξασφαλίζει πολύ καλές υποστηρίξεις το Predator. Φυσικά τώρα, γιατί άμα να βγεις στα κανάλια ή σε ράδιο ή να βγεις σε εφημερίδες και στα μανταλάκια που λέμε στα περίπτερα, καλύτερα στον μπεκιαστό. Ναι. Ούτε αυτό το συνιστώ να του μπεκιάζει το κόσμος. Απλά έχουμε μπει σε άλλη εποχή και θα το συνειδητοποιήσουμε λίγο πιο αργά. Ναι, αλλά νομίζω ότι πρέπει, φίλε, να πάρετε τα ενία στα χέρια σας. Ποιοι να τα πάρουμε? Οι νομικοί. Αρσενή, οι νομικοί δεν πήραν στα χέρια τους τα ενία όταν το 2010 το Σύνταγμα έγινε κουρελόχαρτο. Η χώρα τέθηκε υποκατοχή. Δεν υπάρχει χώρα, νομικά και πολιτιολογικά, δεν υπάρχει κράτος ελληνικό. Ναι. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό που γίνεται με την Ελλάδα. Μην γίνομαι κουραστικός. Όχι, δεν αλλά υπάρχει άλλο ΑΔΕ, παιδιά. Έπρεπε, δεν υπάρχει άλλο ΑΔΕ, ιδιωτική εταιρεία που ασκεί οικονομική πολιτική. Δεν θα έπρεπε να το κάνουν οι νομικοί αυτό. Τότε και τότε και τώρα γενικά να είναι μπροστά. Άλλο τι θα έπρεπε και άλλο τι θα κάνανε. Ναι. Η νομική η ηγεσία τουλάχιστον των συλλόγων μας, δεν ξέρω η Θεσσαλονίκη τι γίνεται τα παιδιά πάνω. Οι δικοί μας εδώ κάνουν δημόσιες σχέσεις. Αυτό κάνουν, δεν κάνουν τίποτα άλλο. Ό,τι κάνει ο Έλληνας. Αν θέλαν οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι, οι δικηγόροι και οι δημοσιογράφοι και οι δικαστές, εάν θέλανε, τα τρία δεν δέλτα. Περνούσε τίποτα. Μπράβο, δεν περνούσε τίποτα. Ναι. Γιατί ο κόσμος δεν έχει και γνώσεις να το παλέψει και αυτό ή όχι. Σου λέω, είναι κακό αυτό. Ακριβώς. Είναι όλοι πιασμένοι, γι' αυτό βάζουν και Βολταρέν. Ναι, ναι. Καταλαβες. Ναι, ακριβώς. Είναι όλοι πιασμένοι, παιδιά. Μεγάλη απόκριση του Βλαχοδήμου. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, να σας αφήσω, μην κουράζω άλλο, γιατί περιμένει και κόσμος. Τέλος πάντων, όταν θα ανέβεις πάνω, θα κάνουμε εκπομπή. Να είστε καλά. Θα πάρω μια 2-3 μέρες πριν για να συνεννοηθούμε να βρεθούμε. Καλό βράδυ. Έγινε, Ηρακλή μου. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Εδώ κοντέψαμε να φάμε γκολ από ολιγορία μεγάλη εδώ και τα λάθος πάσα. Όπου τι έβγαλε, στεκτοδόσεις κάτι το έβγαλε, αλλά τέλος πάντων. Με το πόδι. Σόνι Βλαχοδήμου στην Εθνική. Εδώ μειώνεται 1-0, δεν γυρνούσετε με σούβλα. Εντάξει, τώρα μας πιέζουν αυτοί.
εδώ την ευκαιρία που κάναμε. Μετά την ευκαιρία που είχαμε με το δοκάρι. Μπουχαλάκης μέσα. Εντάξει, ο Μάνταλος ρε φίλε παρέπει να πούμε 20 λεπτά. Σου είπα δεν έχουμε χαφ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Εθνική Ελλάδος είναι ότι δεν υπάρχουν χαφ. Εντάξει, και δεν υπάρχουν χαφ γιατί όταν βλέπεις ότι για μένα, εντάξει, ο Τσιγάρας δεν είναι στην Εθνική Ελλάδος και είναι ο Μπουχαλάκης, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Όλα αυτά είναι γιατί το οι μάνατζερ θες πώς το λένε οι μεγάλες ομάδες και τα σμπροξίματα θες. Αθηναίος είναι γι' αυτό. Αθηναίος δεν ξέρω αν είναι, μπορεί να πεις επειδή πεις στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό. Αλλά όταν δεν έχεις χαφ, αλλά και εσύ σαν ομάδα δεν χρησιμοποιείς. Ο Τσιγκάρας τους... έχει κάνει πόσες εμφανίσεις έκανε φέτος με τον Μπάουκ. Τέσσερις, πέντε. Παραπάνω έκανε. Ευρωπαϊκές έκανε σίγουρα. Στο πρωτάθλημα τέσσερις να έκανε. Γιατί οι ευρωπαϊκές δεν πιάνουν. Πιάνουν, ρε φίλε. Ο Μπουχαλάκης τι συμμετοχή έχει. Στην Τουρκία. Τι κάνει. Στην Τουρκία παίζει. Παίζει όμως, ρε φίλε. Γι' αυτό σου λέω κι εγώ. Εγώ τώρα, όταν τα λένε, δεν αρέσουν σε εμάς. Εάν είσαι ο Τσιγκάρας και είσαι σε αυτή την ηλικία. Εντάξει. Και έχεις κάνει αυτή τη χρονιά φέτος. Μέχρι την ώρα που πήραμε τις μεταγραφές και τέτοια. Σαφώς δεν πιστεύω να πιστεύει ότι είναι ο ΜΕΙΤΕ. Αλλά σου λέει, εγώ πίσω από το ΜΕΙΤΕ μπορώ να πάρω 7, 8, 9 παιχνίδια και παίρνει 2. Τι περιμένεις από αυτόν τον ποδοσφαιριστή, να θέλει να μείνει στην ομάδα? Γιατί? Για τα πριμ, για τους τίτλους, για το project. Για ποιο λόγο θα πρέπει να μείνει ένας παίκτης που θέλει να μείνει, που είναι παοξής, παίζει, δίνει το. Το 100%. Στη Γερμανία είναι ο Μπουχαλάκης. Ναι, ρε παιδί μου, είναι σου λέω κάπου είναι. Κάπου είναι. Ναι, παίζει όμως. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή δεν είναι στον Ολυμπιακό στον πάγκο. Όπως τον έφαγε ο Πάγκος πέρσι, πότε ήταν. Άρα, εμείς τώρα οι ελληνικές ομάδες δεν χρησιμοποιούν παίκτες. Ο Μπουχαλάκης τώρα πήγε στη Χέρτα. 20 συμμετοχές, έχει ένα γκολ, μία ασίστ και 4 κάρτες. Δεν τον πάρει. Ο Μάνταλος. Σου λέω έπαιζε ο Μάνταλος. Ένα σκασμό να πω, ψόφιος. Ψόφιος ήταν εδώ την κάρτα που τρώει ο Κωνσταντέλιας. Την τρώει και τον έχει προσπεράσει ο Κωνσταντέλιας. Έχει ξεκινήσει 10 μέτρα πιο πίσω. Περνάει τον το Μάνταλο και προλαβαίνει και τον Γεωργιανό. Ρε Νίκο, λέει δεν έχουμε ένα Ζαγοράκι και ένα Καραγκούνι. Εντάξει. Εντάξει. Και ένα Μπασινά. Και ένα Μπασινά. Ή ο Χατζηδιάκος μπήκε ο Ρέτσος. Αυξάνονται οι ελπίδες της Γεωργίας με την είσοδο του Ρέτσου. Στα στόπερ, ας ελπίσουμε το πρώτο τετέρτο που μένει, δεν θα δεχτούμε κανένα γκολ. Το μάτς πήγε να γίνει λίγο επικίνδυνο. Εκεί πήγαμε να ανεβούμε από το 70 και μετά. Και στην αρχή της παράτασης, μετά, τελευταία 5 λεπτά, δεν γίνεται. Είναι πολύ ρευστή η κατάσταση. Δώσε λίγο ρε εσύ... Τσιταϊσβίλια, Ιστεροπάκ, σταθερά τρία στόπερ. Ο Κβεκβεσκύρη στο 6. Ο Κοτσορασβίλη δεξιά. Και αριστερά ο Νταβιντασβίλη, ο οποίος εδώ πιέζει το Ρώτα. Μασούρας. Και αλλάξει κοινώσει αριστερή πτέρυγα των Γεωργιανών. Λάθος πάσα την Μπακασέτα. Μπακασέτα ψόφισε. 11-13 τελικές, 2-1 στην εστία, 41-59% κατοχή μπάλας, 0-0. Από τον Μπακασέτα, σου λέω αυτό εδώ πέρα που κάνω αυτή την τριάδα που κάνω Ρώτα, Μπακασέτας, Μασούρας. Εντάξει, αλλά δεν είναι όμως αυτό το πράγμα. Να βγάζει μόνο μου στόχο. Μαρατσιέλη έχασε, Σιώπης πήρε. Νταβιντασβίλη επέμεινε. Εδώ υπάρχει φάουλ του Κοτσορασβίλη. Κροασκίδη έφυγε. Βγήκε. Αυτό ο Κοτσορασβίλη παίζει στην Ελλάδα. Πώς εδώ. Δεν ξέρω. Κανένα μήνυμα δεν έχουμε τον κύριο Ανδρέα. Η όχι. Λογική προσέγγιση, η τακτική της εθνικής είναι ακριβώς όπως της Νορβηγίας εδώ που μπήκε με κατοχή μπάλας και το κράτησε σε όλο το μάτς. Ευκαιρίες για δεύτερο και τρίτο γκολ. Τελικά έμεινε στο 1-1 στα προκριματικά. Και όχι να αφήσει μπάλα στην Γεωργία και να χτυπήσει το χώρο.
και αυτό έγινε σταδιακά στο δεύτερο ημίχρονο με κατοχή στο 60% όπως είναι και τώρα μετά και το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Βλαχοδήμος πλάγιο. Παραχωρεί πλάγιο, ενοχλεί ο Κβαρατσιέλια. Δεν βλέπω να πατάει καλά το αριστερό πόδι. Και τόσο που έπαιξε. Ναι, ναι, ενοχλείται. Ενοχλήσεις έχει, ενοχλήσεις. Εντάξει, εντάξει. Το βάλει. Χαρά μεγάλη. Παρακαλάνε. Μαρταζίλη. Ο παίκτης. Μαυροπάνος. Τβάλι πρόλαβε το Μασούρα, παραχώρησε πλάγιο. Έκανε σήμα για αλλαγή. Ναι, ναι, αφού είχε, είχε χτυπήσει γύρω στο 70. Εδώ δεν μπορεί να και τόσο που έπαιξε πολύ. Στο 108 αναγκαστική αλλαγή. Κάτω νεκρός. Ναι, ναι, πανηγυρίζει άλλο. Απόλυε για το Σανιόλ, όπως φυσικά ναι, τι έχουν πάθει ρε φίλε. Σεγγέλια. Ναι ρε, το φάγαμε ρε. Είναι αυτό, τεράστια η απόλυε για τη Γεωργία. Από το μεγάλο για την Νάπολη, στέλετη, στο οποίο και αποθεώνεται. Τρίτο σκόρερ στην ιστορία μετά τα 17 του Κετσπάγια, πίσω από τα 26 του Σότα Αρβελάτζε. Είναι μεγάλο το βάρος για αυτό. Προσαγωγούς, ε. Κουβαλάει στην κυριολεξία. Για τράβηγμα. Μια χώρα στις πλάτες του. Είναι μικρός σε ηλικία. Μιλάμε για standing ovation τώρα. Standing ovation. Για την αποθέωση. Standing ovation το κάνεις όταν βγαίνει, το κάνει ο προπονητής, ρε πρίντεζι. Πώς το λένε, για να πάρει το χειροκρότημα παίχτης. Τώρα το χειροκρότημα παίχτης δεν το παίρνει. Δεν το βγάζει ο προπονητής, αναγκαστικά βγαίνει. Επειδή τραυματίστηκε. Τον Νταϊλίκη βγαίνει, δεν το θέλει να το βγάλει ο προπονητής. Τι είναι αυτό. Ρε συμπρίντεζι. Ρε συμπρίντεζι. Σαν την κοβέιστο λέει, κάνει λίγο, όπως το λένε, ο Κρυβασκίλια. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να πατήσει. Τραβάμε. Καλά, έρωτα κλείστε. Έκλεισε το τέτοιο, τον ακούει κιόλα. Και γυρίζει ο Μασούρα. Και πάει να τους περάσει όλους ο Τζαγιασβίλη και πάει στο πλάι και γυρίζει Βλαχοδήμος. Μπράβο. Μάλιστα, μάλιστα. Τον άφησαν να τους περάσει ο Γιώργη Τζαγιασβίλη όλους. Και τώρα ξεσηκώνει για το κοινό εδώ. Άλλος. Ο Τζαγιασβίλη από Μασούρα έφυγε, από Σιώπη έφυγε. Νομίζω ότι είναι ο Μέση. Και εγώ δεν ξέρω ποιος θα είναι. Δεν είναι ώρα τώρα. Πρώτη φορά που το είδαμε αυτό. Δεν είναι ώρα. Να μάλλουν τόση πίεση ψηλά. Ακριβώς. Νταβιτασβίλη εκτελεί, ο Βλαχοδήμος δεν βγήκε out. Κεφαλιά Τβάλι στο 110. Δεύτερη στο μάτς, έχει μία και στο 11. Από τις λίγες φορές που ο Οδυσσέας χρειάστηκε να επέμβει, έκανε αυτό που πρέπει να κάνει. Οδυσσέας. Είναι στη γωνία που ελέγχει, αλλά το θέμα είναι ότι... Οδυσσέας. Και να καλύψει σωστά το... Τον ταπίζαμε να τον ακούσει, νομίζω ότι μιλάει για την παρέα του. Και τα πόδια του. Ναι, ναι. Ε? Φιλαράκια να δείξει ότι. Ο Μιχάλης, ο Ανδρέας, ναι, ο Ξαναδό, να, ο Τάνο. Να δείξει ότι είναι φιλαράκια του. Μπακασέτας. Τον έκανε και αυτόν μάγκα ο Σαββίδης. Ρώτα. Εδώ η πολύ μεγάλη διαφορά στις ολοκληρωμένες. Ναι, ναι, και αυτό στο, στο Open. Νταμπίζας. Ναι. Σιώπης. Κωνσταντέλιας. Καταπληκτική προσπάθεια. Ο Κωνσταντέλιας. Και κρατάει την μπάλα, δεν έχει επιλογή γιατί ο Γιακουμάκης είναι κλειδωμένος. Πού να τη δώσει ο Κωνσταντέλιας την μπάλα. Τι επιλογή να έχει, την πέφτουν τρία άτομα βρε πρίντεζε. Σιώπη. Τρία άτομα, τον τουμπλάρο στο μαρκάρι του βρε. Φυσικά αυτό ξέρουνε ρε. Όπως κλείναμε εμείς τον τέτοιο να κλείνουν και αυτοί τον Κωνσταντέλια. Αυτό που να νομίζουμε ότι είμαστε έξυπνοι εμείς και οι άλλοι είναι ηλίθιοι. Πώς θα το αποβάλουμε. Καλά, δεν βλέπεις ότι ένας είναι δίπλα του αυτού που το μαρκάρει και είναι του μπλάρι με άλλοι δύο που πάνε παράλληλα. Γι' αυτό σου λέω, πώς θα γίνει να αποβάλουμε από την βλακεία την ελληνική αυτό ότι εμείς είμαστε έξυπνοι και οι άλλοι είναι ηλίθιοι. Στον άξονα προς τον Γιακουμάκη. Μπακασέτας. Μασούρας. Μπακασέτα. Θα του μπλάρει εμείς τρία άτομα το τέτοιο το δικό του που βγήκε. Πώς το λένε τον. Κραμασκέλια. Ναι. Αυτή τη διαγώνια πάσα. Δεν χρειάζεται τώρα βιασύνη. Αυτή δεν ξέρουν ότι ο Κωνσταντέλιας άμα τον αφήσει σε κάνει πάρτι. Και να εκμεταλλευτούμε πιθανόν μια λογικό δεν είναι. Στατική φάση. Μα δεν έχουμε και άλλο παίχτη εμείς τέτοιο. Εντάξει, είχαμε τον Μάνταλο. Τον. Το Μάνταλο. Όχι να ρωτήσω. Μεγάλος Μάνταλος. Μπακασέτας δεν μπορεί, δεν φτάνει. Μπακασέτας δεν φτάνει την μπάλα. Την κούραση. Ο Μπακασέτας μένει τώρα για να εκτελέσει πέναλτι. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει άλλο στόχο που μένει στην ενδεκάδα. Τα πίσω στα μάτια να μιλά με γυμνά στο μυαλό. Μπακασέτας, Ρώτα, Κωνσταντέλιας.
Μπακασέτας, Κωνσταντέλιας. Τσιταεσβίλη λάθος, Μπακασέτας. Και η πάσα για τον Κωνσταντέλια που θέλει να γυρίσει στην περιοχή για τον Ιακουμάκη. Και έχει χώρο Μπακασέτας για να τη φέρει στο αριστερό. Για να τη χάσει. Τι να κάνει, δεν πρέπει να πατήσει σε λέω ρε. Κακαμπάτζε στο χώρο. Γυρίζει ο Τσιμίκας, κλείνει ο Ιακουμάκης. Κακαμπάτζε με δυνάμεις δεν μπορεί να περάσει τον εξαιρετικό Τσιμίκα. Μπουχαλάκης. Έφυγε από τα τρία στο περοκάσια. Αρώτα. Άνοιξε το μάτσο τώρα. Έχει πολύ κούραση. Άνοιξε το μάτσο. Εκεί με τα κουνάκι στο Ρώτα. Ζήτησε ο Μπακασέτας για να βρει λίγο χώρο. Έχει ο Τσιμίκας από την άλλη χώρο. Ο Κωνσταντέλιας. Και ανεβαίνει ο Ρώτα. Και βγαίνει πάσα εκτός για το Ιακουμάκι που έκανε έξυπνη κίνηση. Ο Κοτσορασβίλη διώχνει. Και ο Μαυροπάνος. Καλώς ο Κβιλιτάι, αλλά Κβαρατσέλια δεν είναι για να κρατήσει μπάλα και να αρχίσει τα σλάλον και να πάει κατά μέτωπον. 113 λεπτά συμπληρωμένα στο Μπόρις Παϊτσάντζε στην Τυφλίδα, εδώ στην Αρχόντισσα, στο Κάφκασο, Γεωργία, Ελλάδα, 0-0. Τβάλι. Η Αρχόντισσα ποια είναι? Τυφλίδα. Έπαθλο το εισιτήριο για τα τελικά του Ευρωπαϊκού στη Γερμανία. Πόσο θα ζεις να μαθαίνεις. Και Γιακουμάκης στο Μαμαρτασβίλη. Και ο Σιώπης έχει την μπάλα. Συντονισμένη πίεση, μπράβο. Η Αρχόντισσα λέει. Με δυνάμεις, με ενέργεια, με καθαρό μυαλό πλην της προηγούμενης φάσης με το σλάλομ του Τσιταϊσβίλη. Φαντάζομαι μέχρι και τα χαμάτα βλέπει η Εθνική Ελλάδα. Η Εθνική παίρνει πολύ υψηλό βαθμό. Είναι με το Λαζάρ μαζί. Συνολικά σε αυτή τη δοκιμασία στη Τυφλίδα, σε ένα πολύ δύσκολο μάτς. Μπακασέτας. Σιώπης. Βαλέτσο το τελεί. Μαλάκης. Τσιμίκας. Ρισκάρει αυτή την πάσα κατά Μπουχαλάκη και πιέζει ο Μικάου Τάτζε. Και κρατάει ο Μπουχαλάκης και είναι ψηλά τώρα η άμυνα. Και η πάσα πέρασε, ο Μασούρας θέλει να βρει τον Ιακουμάκη. Αυτό σκέφτηκε, αλλά βρήκε τον Παπαρτασβίλη. Η σκέψη είναι καλή, αλλά προφανώς δεν είχε βάλει καλά το σώμα για να στείλει την μπάλα παράλληλα και όχι προς την εστία. Εδώ η σέντρα του Μπουχαλάκη είναι εξαιρετική. Είχε πάρει προβάδισμα ο Ιακουμάκης. Κρίμα. Για να τον περάσει από πάνω. Αντί να πει ότι πήγε να κρεμάσει την τροματοφύλακα, ναι, ναι. Ο άλλος πήγε να του δώσει πάσα. Ήταν σωστή σκέψη, λέει. Σου είπα, ρε φίλε, όλο το ποδόσφαιρο δεν το βλέπουν έτσι όπως παίζεται. Και πιέζει ο Καουτάτζε και διώχνει Μαυροπάνο. Μαυροπάνο. Κρεσκύρη πάσα. Μαυροπάνος δεν ελέγχει. Και έχει φύγει στο πλάι ο Καουτάτζε. Η σέντρα έχει φύγει. Σηκωπάνω, ρε βλάκα, Μαυροπάνο τώρα. Σηκωπάνω. Ποιο χτύπησε στο πρόσωπο τώρα, ο Μαυροπάνος. Και άλλο υποθύμησε. Μπουχαλάκης. Αμέσως το παιχνίδι. Τι υποθύμησε. Ο Μαρτσίνιακ. Δεν το δείχνει κάμερα τώρα. Εδώ ο Σιώπης. Ο άλμα του Σιώπη δεν πάτησε καλά. Ο Ρώτα. Ρώτα και εδώ ο Μαυροπάνος. Στην άλλη φάση βρε Μπούφο. Στην άλλη φάση βρε. Γκασμά. Εδώ χτύπησε, ναι. Ναι. Πάνω στον Γιώργη Κβιλιτάια. Δεν την έφαγε. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη αλλαγή. 116 λεπτά. Κβαρατσχέλια στον πάγκο. Ποιος να το έλεγε. Ποιος να το έλεγε. Αυτός είναι τελείως. Τελείως τι οπτή είναι. Ότι θα λείπει ο Κβαρατσχέλια. Να ακολουθήστε και έντε. Να το βάλουμε σε μένα πόδι. Δεν πειράζει. Και ο Σεγγέλια. Να μην λείψει το παιδί. Και ο Μπάλτοφ για την Εθνική. Το μάτς ήταν πάρα τους πολύ κίτρινη κάρτα. Ναι. Πολύ τραυματισμοί. Και πήγε και τέτοια, και πήγε παράταση. Εδώ η αλλαγή παιχνιδιού του Κάσια. Και κοντεύει πέναλτι. Οι οδηγίες, οι φωνές του Πογέτ για την τελική ευθεία. Αυτό όταν κατεβαίνεις με προσανατολισμό αμυντικό, λογικό είναι. Δεν έχεις επιθετικά χαφ. Έχεις ένα Μπακασέτα που ψάχνει το αριστερό πόδι να σουτάρει. Κατάλαβες τώρα γιατί έβαλες πέντε στο Καζακστάν. Ναι, ακριβώς. Κατάλαβες τώρα εσύ που ακούς. Ναι. Ανώνυμε ακροατή. Ναι, γιατί έβαλες πέντε στο Καζακστάν. Το αποψινό σε σχέση με το Καζακστάν. Και ο Πελκίνιο έκανε θράψη στο Καζακστάν. Σιώπης. Άντε ρε.
Και Μπακασέτας η κόντρα θα ευνοήσει πιο ο Κωνσταντέλιας. Ο Μπουχαλάκης με κβιλιτάια τον έσπρωξε φάουλ. Θεωρώ ότι το αμυντικό πλάνο λειτουργήσε υποδειγματικά. Αυτό είναι. Που η Γεωργία βρήκε. Έτσι. Το αμυντικό πλάνο. Να μην βάλει γκολ η Γεωργία. Τώρα, αν δεν βάλουμε γκολ, εμείς δεν πειράζει. Αυτή είναι προπονητή τώρα. Εθνική Ολλανδία. Και άμα πει κάτι, προπονητή σα λέει. Αυτό που δεν μας βοήθησε λίγο είναι. Να μην βάλει γκολ ο αντίπαλος. Λοιπόν, επειδή μένω και 2,5-3 λεπτά, ας πάμε στο διάλειμμα των 9,5 και επιστρέφουμε εδώ με τα πέναλτι. Ένα λεπτό ακόμα. Εδώ είμαστε και πάλι στο Λίμπερο 107,4. Όχι άλλο κάρβουν, Αρσένης Πάρης, Νίκος Παγκαλίδης, η Εύα στην ηχοληψία. Καθυστερήσεις από το Μαρτσίνιακ, ένα λεπτό. Και μπάλα σε εμάς. Ο Μασούρας θέλει να κλέψει ο Κοτσορασβίλη. Ο Κωνσταντέλιας. Κβεκβεσκύρη, Κωνσταντέλιας γύρισε, έκλεψε. Ο Ρώτα πήρε. Τσιταϊσβίλη στο χώρο για τον Κβιλιτάια. Μαυροπάνος έχει πάρει το πλαγιό. Είναι αυτό που λέμε στην καθομελωμένη κλωτσοσκούφη. Ναι. Όλοι όρθιοι στο γήπεδο. Αν μπορούσαν οι τηλεθεατές μας να δουν την εικόνα, δεν υπάρχει άνθρωπος στην κυριολεξία που να κάθεται. Και γιατί να κάθεται. Να κάτσε ρε φίλε, άμα κάθεται 2 ώρες πριν τον αγώνα και 2 ώρες στον αγώνα 4, πιάθηκε κιόλας. Έχουν κάτι επισημάνσεις πάντα. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε τρακέρειες τώρα. Ναι. Λες, αυτή είναι ανάλυση ποδοσφαιρική. Σ' αφήνουν άναυδο. Πανηγυρίζουν αυτοί. Λοιπόν, πάμε και απέναντι. Ναι, πανηγυρίζουν οι Γεωργιανοί, σου λέει το πάμε στα πέναλτι. Δεν ξέρουμε, ο τρονοφλάκας σας πώς λέγεται της Γεωργίας. Δεν ξέρω, αλλά είναι καλός. Που παίζει. Μην είναι κανένα χταπόδι. Λες, ξέρω να την πληρώσουμε έτσι. Ξέρω εγώ. Γιατί φάνηκε ότι ο Πογέτ το είχε στο... στο πλάνο. Στο πλάνο το πέναλτι, λόγω βλαχοδήμου. Αλλά... πονοκέφαλος για την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος. Γιατί? Ναι, δεν θα έχει άλλα χαφ. Α. Τι ρεπορτάζ είναι αυτά. Γιατί οι άλλοι δεν είναι. Πολύ καλά είναι όλοι. Εντάξει τώρα. Μαρτασβίλη. Ναι. Επειδή γύρισε στον πάγκο και ζήτησε αλλαγή. Αφού ψόφισε. Βγήκε στο τέτοιο. Βγήκε και στο 100 και από το 60 παραπέει. Τέλος πάντων. Πάμε στο φίλο στη γραμμή. Καλησπέρα. 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 Εσύ. Εντάξει, Σταύρος και την Εθνική Ελλάδος. Αμά. Στη Βαλένθια. Στη Βαλένθια παίζει αυτό. Στη Βαλένθια κολλήριο, βρε. Κολλήριο. Κολλήριο, ναι, σωστά. Πονέσα τα μάτια μας. Ναι, ναι, ναι. Παθαίνει να βάλω το γυναικείο του ΠΑΟΚ. Καλύτερα να παίζει. Ναι, έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Εγώ σου είπα, εσύ δεν έχει σωτηρία, δεν έχει. Εσύ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ υπάρχει μόνο στον κόσμο και καμιά άλλη ομάδα. Εγώ απορώ γιατί δεν μας βγάζουν να παίζουμε μόνοι μας. Να παίζει γυναικεία με την αντρική και αντρική με το βόλεϊ, το βόλεϊ με το μπάσκετ και να παίζουμε έτσι. Έτσι δεν θα μας φάζουν κιόλας. Ναι, εντάξει, και θα χαίρεσαι εσύ. Βέβαια, τι θα κάνω. Α, μπρο, τα κλαίω. Όχι, εντάξει. Οι άλλοι πάνε στο διάστημα. Δεν μου λες. Ναι, δεν μου λες τι. Κάτι ακούω και το Μίσιτς και τον Πέτκοβιτς λέει θέλουμε. Όχι, όχι, όχι. Είπαμε άμα συμβαίνει κάτι γιατί ακούγονται πολλά εδώ και 2 εβδομάδες. Εγώ λέω κανένα θα πάρουμε. Τίποτα. Όχι, γιατί αυτός ο Πέτκοβιτς έβαλε 2 γκολ στο Ζάγκρεπ δωράκια και εδώ αόρατος στο 5-1. Έπαιζε, δεν έπαιζε, τον είδα. Ο Γιώργη Μαμπαρτασβίλη παίζει στη Βαλένθια και το market value που έχει είναι 35 εκατομμύρια και πάει προς άνοδο. Ο τερματάς τους. Ναι, Γεωργίας, ναι. Αυτός που... 23 χρονών. Μπράβο. Επειδή πολλοί λένε για τον Κοτάρσκι μόνο. Δεν είναι μόνο Κοτάρσκι στην Ευρώπη. Μπράβο. Όχι, αυτό δεν έχει. Μάρκετ βάλει 35 εκατομμύρια. Σε τερματοφύλακα είναι... Είναι το μεγαλύτερο που βλέπω στη Βαλένθια. Άρα έχουμε δει τι γίνεται, παιδιά. Εν τω μεταξύ ο προπονητής τους αυτός τι είναι. Παλιός παίκτης Εθνικής Γαλλίας, τι είναι. Ναι, ο τέτοιος. Ο Σανιόλ. Ο Σανιόλ, ρε. Στην Μπάγκερ, αμυντικός, ε. Είναι, θέλει. Μεγάλος παίκτης. Και ήσυχος παίκτης. Ήσυχος παίκτης. Ναι. Ήσυχος παίκτης. Έμοιαζε τον δικό μας τον. Πώς το λέγονταν εκείνο που είχαμε. Τον. Το αριστερό, το χαφ. Το 10. Βιερίνα και την άλλη μέρα. Ο Σορλέν. Ο Σορλέν, ναι. Έτσι, ναι. Έτσι, ναι. Ωραίος. Αυτός πρέπει να παίζει ή δεξί ή αριστερό μπακ στην μπάγκερ. Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν. Δεξί έπαιζε. Δεξί, δεξί μπακ. Δεξί μπακ, καλώς παίχτης. Δεξί μπακ.
Καλώς πέφτει. Δηλαδή τώρα αυτή εδώ η εθνική, πες ότι πες, πάρουμε το σενάριο ότι περνάει. Ναι. Τι θα ναι. κάνει με Τουρκία και Πορτογαλία και Τσεχία, πολλά με λίγα. Αυτή η εθνική έτσι πως παίζει, ναι, πολλά με λίγα. Ναι, δεν είναι, δεν, δε, η εθνική δεν είναι, μπορεί να παίξει, είναι κομμένη στα τέτοια. Δεν, είναι, δεν έχει χάφει η εθνική. Ναι. Τώρα αυτό το σύστημα που, πρώτα, που αντί να δουλέψει σε κάτι άλλα συστήματα και αυτός ο απογέτη μου βάζει τώρα με τον Μάνταλο και τον Πέλκα ή το τέτοιον, δεν μπορεί να παίξει έτσι η εθνική. Αυτή η εθνική κοιτάει πως θα μην φάει γκολ πρώτα. Ακριβώς. Και μετά να δημιουργήσει και να πετύχει γκολ. Άρα λοιπόν έτσι δεν πας πουθενά. Το 2024, το 1994 μπορεί, ναι. Ναι, το έπαιζες, έπαιζες με τον Κουρμπέλη και τον Μάνταλο στα το 24 δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Εδώ αλλάξανε συστήματα, το ένα το άλλο κάνει, πως το λένε, διάφορες αλλαγές η UEFA να κάνει πιο επιθετικό το ποδόσφαιρο και εμείς έχουμε προπονητή ο οποίος κοιτάει πως θα μην φάει γκολ πρώτιστα. Ναι. Εδώ μεταξύ την μια τι? Πάμε στα πέναλτι. Πάμε στα πέναλτι. Γεια σου Χρήστο. Δώσε Εύα. Πρώτο πέναλτι και τη Γεωργία μέσα. Και πολύ καλό πέναλτι. Αγριεμένος βλέπω τους Γεωργιανούς. Τόσο καλός παίχτης. Ναι ρε. Ξέρεις ποιο μου θυμίζει αυτό το... Γι' αυτό σε... Τον του Βόλου ρε. Πολύ ωραίο πέναλτι. Τον Ουρουγουάνο του Βόλου. Αυτό που... Τον Μπαριέντος. Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλό πέναλτι. Πολύ ωραίο πέναλτι. Πάρε καλά που το είδες πριν τέσσε. Μπακασέτας για την εθνική, το πρώτο πέναλτι για την γαλανόλευκη. Μάλιστα. Ο Μπακασέτας! Το πιάνει. Το πιάνει, το πιάνει, το πιάνει. Εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι εδώ. 35 εκατομμύρια market value, μην πείτε, σας το είπαμε έτσι. Πριν γίνουν τα πέναλτι. Και με ένα χέρι. Και πολύ κακό χτυπημένο. Ναι, αλλά με ένα χέρι. Με ένα χέρι δεν τον πήρε το χέρι την μπάλα μέσα, που ήταν δυνατό. Αυτόλογο. Άρα η λαβή του κυρίου είναι πολύ καλή. Μπορεί ένα ολόκληρο έθνος να κρέμεται από τον Βαρατσχέλη, αλλά ο Μαρδασβίλη. Στα πέναλτι. Μάλλον από αυτό που δεύτερο κρέμεται. Πέναλτι πολύ κρίσιμο για τη συνέχεια. Η Γεωργία. Δύο το βάλε η Γεωργία. Τα πράγματα σφίγγουνε. Τα πράγματα σφίγγουνε. Η Γεωργία στο Euro. Και η ελπίδα στην Αθήνα. Νίκησε το Βλαχοδήμο. Στο κέντρο. Όπως τη λίγο έψε. Ναι, ναι. Δεύτερο πέναλτι για την εθνική ο Μασούρας. Μασούρας. Μασούρας θα το βάλει. Ο Μασούρας 2-1. Ναι. Μασούρας θα το βάλει. Ποιο τιμίος παίχτης. Ναι, 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 ναι. Σιγουράντζα παίχτης. Ναι, ναι. Δεν πρόκειται να σε πουλήσει δηλαδή. Μπορεί να μην είναι η παιχτάρα, αλλά είναι σκυλή ανήμερο. Είναι τα παιδιά που δουλέψανε ναι. και στον Ολυμπιακό και στην Εθνική. Ναι, 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 ναι. Φιλότιμο παιδί. Φιλότιμο, ήσυχο. Τίμιο παιδί. Τίμιο παιδί. Εντάξει. Γι' αυτό και προκοπή είναι παιδί. Εντάξει, τώρα δεν τα λέμε. Θα το χάσει. Τρίτο πέναλτι για τη Γεωργία. Out, ο Μικαουτάντζε. Out. Το χάσω, Μικαουτάντζε. Καλό το πέναντι με Καουτάτζε, τον έστειλε στην άλλη γωνία, αλλά η αιστεία κουνήθηκε. Απαλό πλασέ, αλλά out. Για τη μία και για την άλλη ομάδα. Άντε Οδυσσέα, έφεξε. Η ικανότητα του τερματοφύλακα και η διαχείριση της απίστευτης πίεσης είναι αυτή. Η ικανότητα του τερματοφύλακα λέει ο Σκουλιάζων. Η ευκαιρία για το 2-2. Μπουχαλάκης για την εθνική. Ένα χαμένο Μπακασέτας, ένα με Καουτάτζε. Το Μπακασέτα το έπιασε ο Μαμαρδασβίλη. Μπουχαλάκης με το αριστερό. Ο Μπουχαλάκης 2-2. 2-2.
Έχουμε τώρα ένα προβάδισμα εμείς ψυχολογικό να ξέρεις. Ναι, ναι. Και το χάσανε νωρίς. Το χαμένο του Μπακασέτα, η εθνική από 2-0-2-2. Έφυγε πρώτα. Απίστευτη αναλλαγή συναισθημάτων. Είδες πως αλλάζει που λες αυτό για τον τερματοφύλακα, 35 εκατομμύρια που λες τώρα μετά στη Βαλένθια, έτσι. Δηλαδή, γιατί είναι η Βαλένθια. Η Βαλένθια, ναι. Εντάξει. Εδώ θα έχει 15. Ακριβώς. Έξω. Το πιέζα. Ωραίο. Καλό πέναλτι για την άλλη Οδυσσέας. Ο Οδυσσέας δεν έχει πέσει ούτε σε μια πλευρά. Ναι. Σοβαρή. Τουλάχιστον ελπίζω στο τελευταίο πέναλτι να κάνει τα μαγικά του. Κανονικά πρέπει να έχει ψυχολογία τώρα και δεν έχει. Και είναι και έμπειρος τραυματικός, δεν είναι κασκασίνος. Μπενφίκα έχει παίξει εδώ η Οδυσσέα. Έτσι. Έχει πιάσει αρκετά πέναλτι. Μα τώρα έχει παίξει Μπενφίκα τώρα. Τσουλού, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο. Ποιο? Τσιμίκα? Όχι, ρε. Αγιοκουμάκη. Γιακουμάκης. Εμελές. Ο Γιακουμάκης. Έξω. Άουτ ο Γιακουμάκης. Έξω από τη σωστή πλευρά ο Γεωργιάνος πάλι. Θα το πιάνε. Ναι, βέβαια. Θα το πιάνε. Όπως και ο Μιχαλτάτζε. Εκτός εστίας. Και το πιάνε και εύκολα κιόλας. Εδώ κοίτα. Πολύ κακό πέναλτι. Ναι. Πήγε το κάνει πολύ γωνία, αλλά εμελές. Εμελές. Τσακβετάτζε. Πολύ κακό πέναλτι. Καταρχήν κοιτά την μπάλα, ρε φίλε. Πολύ κακό πέναλτι, λίγη φορά. Oh. Mm. Το πιο κρίσιμο πέναλτι είναι αυτό. Αν ευστοχήσει, σκορ 3-2, στέλνει τη Γεωργία στο ευρωπαϊκό. Όχι ο Βλαχοδήμος. Ο Βλαχοδήμος δεν μπορεί. Η Γεωργία είναι στα τελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Στη δεξιά γωνία του Βλαχοδήμου, η Γεωργία πανέχει. Οι Γεωργιανοί θα είναι στη Γερμανία. Οι Έλληνες θα είναι Μύκονο και Σαντορίνη. Μα και λιώσει τη Τυφλίδα. Ναι. Μπορούμε να βάλουμε και το τραγούδι «Κρουαζιέρα θα σε πάω», Μύκονο και Σαντορίνη. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, παιδιά, αυτό είναι. Τι να κάνουμε? Ας πούμε κανένα σύνθημα για τον Μπογκέτ τώρα. Ναι. 120 λεπτά, 0 γκολ, 5 πέναλτι, 4 πέναλτι, τα 2 άστοχα. Έγινε. Εντάξει, είπαμε. Εντάξει, πρώτη φορά στα τέτοια, στην ιστορία της η Γεωργία πάει στο Euro. Δεν έχει ξαναπάει. Ελλάδα, ναι, δεν έχει ξαναπάει. Και σε όμιλο που κάνει μεγάλη χαλάστα στους Έλληνες ομογενείς της Γερμανίας. Ακριβώς, όχι, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα, αδελφέ. Δουλέψαν τα παιδιά για τον ελληνικό τουρισμό. Κάνεις λάθος. Τον Έλληνες της Γερμανίας δεν θέλει να δει τώρα Ελλάδα-Τουρκία πρώτο μάτσο. Όχι, ρε φίλε. Ήθελαν να έρθουν διακοπές στην Ελλάδα. Οι Έλληνες παίκτες. Σου λέει τώρα γιατί να τρέχουμε εμείς το Ιούνιο τώρα και να μην κάνουμε κι εμείς διακοπές στα ελληνικά θέρετρα και θα έρθουν και οι Γερμανοί, οι Έλληνες που ζουν εκεί πέρα να κάνουν και αυτές τις διακοπές, να αφήσουν τα ωραία του τα λεφτά στην Ελλάδα, να οικονομήσει το κράτος, να δώσει επιδόματα. Το βλέπεις πολύ ρηχά, κύριε Νίκο. Μια χαρά είναι. Σούπερ. Μεγάλη απώλεια για την Γεωργία. Το κάναν και τέτοιο, μόλις βγήκε ο Κραβασκέλια. Ναι. Να. Μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια και εντάξει. Τριαλαρό, τριαλαρή. Θα κάνεις τώρα δύο πέναλτι. Για να δούμε, ρε φίλε, εγώ τις κάρτες εδώ τι γίνεται. Κάτι δεν έχει 8. Όποιος έπαιξε κάρτες σίγουρα οικονόμησε πάντως. Τι έχουμε πάθει, ρε. Δεν μπορείς να βάλουν κόλλο στη Γεωργία. Ναι. Γεωργία λοιπόν στο γύρο του 2024. Η Γεωργία με 3-4-3 κατέβηκε σε σχέση με εμάς με το 4-3-3. Ναι. Το οποίο δεν ήταν 4-3-3 αυτό, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Έτσι, πώς ξεγελάνε τον κόσμο αυτά. Σε κανένα άλλο. Ναι. Λοιπόν, 5 κάρτες εμείς, 2 Γεωργιανοί. Ακόμα και αυτό δείχνει κάτι. Ναι. Παίζεις με χειρότερη ομάδα και έχεις 3 κάρτες παραπάνω.
Ακόμα και αυτό δείχνει κάτι. Ότι σε μια ομάδα να είχαμε να λέγαμε. Και μια κόκκινη ο Τζαβέλας και μια κόκκινη ο δικός τους από εκεί που πήρε. Ναι. Άρα δηλαδή 7 και 2, 9 κάρτες. 7 κίτρινες και 2 κόκκινες. Ναι, μπράβο στα παιδιά, όπως και να έχει, λέει. Ένα site αθηναϊκό. Ναι, τι θέλω, ναι. Βέβαια, μπράβο στα παιδιά και τέτοια. Κρίμα που δεν πάρουν 4,5 εκατομμύρια το πριν. Κοίταξε, μπορεί να πήγε αλλού, ρε παιδί μου. Το πριν. Ναι. Στον προηγούμενο αγώνα. Στον προηγούμενο αγώνα δεν το πήρε. Αφού η ΕΠΟ δεν πήραν τα 9 τώρα. Δεν μπορεί να βγάλει 9 σε έναν αγώνα. Να πω μισά. Δεν μπορέσαμε, κύριοι, και εμείς, όπως και εσείς. Ήταν οδυνηρή ήττα. Νομίζω η Μύκονος και η Σαντορίνη θα γεμίσουν με Γερμανίδες που διψάνε και Γερμανούς. Είναι, ελάτε μέσα, ρε. Εντάξει, ήταν. Ελάτε μέσα, Βρεβίδη μου, ελάτε, λέμε. Ελάτε. Εντάξει, πόσο είδατε το μάτς. Κώστα, όχι, όχι πώς το είδατε, πώς ήσασταν ξαφνιμένοι στους καραπέδες. Ναι, όχι, όρθιοι ήταν. Ναι. Είχαν άγχος. Τι εντύπωση έχετε για τον ποδοσφαιρικό αγώνα που παρακολουθήσατε? Πρέπει να παραιτηθεί ο Πογέτ σήμερα, νομίζω. Καλά, εντάξει. Αυτό νομίζω τελειώνει. Ήταν. Άμα πήγαινε στο Euro, τον κρατούσαν. Πρέπει ο Γιώργος Δόνης να αναλάβει. Ο Γιώργος Δόνης. Για πιο επιθετικογενές ποδόσφαιρο. Ναι. Σωστό. Πρέπει να αναλάβει ο κύριος Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή με σέντρες δεν έχω ξαναδεί ομάδα να παίζει με σέντρες 120 λεπτά. Ένα αυτοματισμό, κάτι. Ναι, με σέντρες. Δεν έχει ρεση. Ναι, με ποιον να παίξει. Αυτό έβαλε μετά Κωνσταντέλια τέτοια του. Μα και το Κωνσταντέλια, το Κωνσταντέλια δεν τον έβαλε στο 10. Στο δεν έχει στο 10. Όλα around τον έχει το Κωνσταντέλια. Όπου να είναι. Άκουσε με. Είναι πολύ απλό το ποδόσφαιρο για να μαθαίνετε. Είπαμε και άλλη φορά. Ο κάθε ποδοσφαιριστή πρέπει να παίζει τη θέση του. Εντάξει. Εσύ πα με το Μάνταλο τώρα 100 λεπτά να κάνει τι. Δημιουργικό ποδόσφαιρο με το Μάνταλο. Πρέπει να έρθει ο Δόνης και να επιστρέψει ο Κώστας Φορτούνης στην Εθνική. Αυτό ο Φορτούνης θα μπορούσε να κάνει τέτοιο. Όντως. Είναι πιο δημιουργικός ο Φορτούνης. Τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο που θα έχει δυνάμεις. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια τέτοια εθνική παίζει με τρία εσωτερικά χαφ και χωρίς κανονικό δεκάρι. Παίξε με δύο κεντρικά χαφ και ένα δεκάρι και κανονικά εξτρέμ. Γιατί πρέπει να χωρέσουμε. Όχι. Άμα πρέπει να χωρέσουμε. Εντάξει, άμα πρέπει να χωρέσει ο Μάνταλος και ο Μπακασέτας μαζί που είναι δύο ίδιοι παίχτες. Ή ας πούμε τι επιλογή είναι να πάρω το Ρώτα στην Αποστολή και να παίρνω το Μανώλη το Σάλιακα για παράδειγμα. Εγώ δεν καταλαβαίνω ποιοτικά. Όχι, το Ρώτα μπορείς να τον πάρεις, δεν έπρεπε να πάρεις τον Μπάλτοκ, ο οποίος Μπάλτοκ ήταν και τραυματίας το προηγούμενο διάστημα. Δεν έπαιζε και στην ομάδα του σε σχέση με το Σάλιακα. Τα είπαμε, παιδιά, αυτή είναι η Εθνική Ελλάδος. Βλέπεις ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο πάσχει, νοσεί γενικά και νοσεί σε θέσεις οι οποίες είναι οι δημιουργικές θέσεις, ενώ οι Έλληνες ήταν πάντα από τις δεκαετίες 60, 70, 80 ποδοσφαιριστές οι οποίοι είχαν δημιουργία. Δεν μιλάμε μόνο για Κούδα, Δελικάρη και όλους αυτούς και τέτοια. Μέχρι και Σιάρτα Καραγκούνη. Μετά τελειώσαν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Γιατί προς το κέρδος να βγάλουμε λεφτά, να οικονομήσουμε, θα πάμε με την τακτική, να είμαστε σκληροί, να είμαστε γεροί, να είμαστε εκείνο, να πάρουμε τα φράγκα και δεν υπάρχει τίποτα. Τι να κάνει, στη δεκαετία του 70 είχε ο πιο άτεχνος παίχτης που υπήρχε στην εθνική τέλη δεκαετία του 70 ήταν ο Κούης. Ο Κούης, έτσι. Ο οποίος έκανε φάουλ και το μισά ήταν μέσα. Και τώρα δεν έχει ένα παίχτη, όχι να κάνει φάουλ, δεν έχει ένα παίχτη να βγάλει μια πάσα, να κάνει μια τρίπλα, κάτι. Να ευτυχώς μπήκε ο Ντέλιας μέσα και νόμιζε ότι κάτι έγινε. Τίποτα. Πάμε στο φίλο στη γραμμή. Καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, φίλε. Δυστυχώς εγώ αντιλήφθηνα ότι δεν το θέλαμε τόσο πολύ όσο το θέλαν. Είναι πολύ λυπηρό. Και οι λόγοι ας εξηγηθούν από όλους μας. Αυτοί το θέλανε γιατί ήταν και στην έδρα τους. Αυτοί που παίζουν, μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα τα αίτια. Έτσι. Τα αίτια του ελληνικού ποδοσφαίρου τα ξέρουμε. Δεν είναι τώρα. Όταν σε ομάδες, μικρομεσαίες ομάδες, Όφη, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος. Όχι, για τις μεγάλες ομάδες. Όχι, περίμενε, θα σε φτάσω στο. Ότι παίζουν ξένοι μέσα. Ναι, θα σε φτάσω. Και γι' αυτό και δεν κάναν ποτέ καμία επιτυχία. Μην κοιτάτε τώρα Άκουσε με λίγο. Οι νεαροί παίκτες δοκιμάζονται στις μικρομεσαίες και μεταγράφονται στις μεγάλες.
Όταν οι μικρομεσαίες έχουν πάει σε αυτό το μοτίβο. Και οι μικρομεσαίες. Ναι, μα από εκεί εγώ θα δω το Σάλιαγκα, δηλαδή δεν έπαιξε ο Σάλιαγκας κατευθείαν στον Παναθηναϊκό. Όταν είναι ξένος, αντιλαμβάνεσαι. Επειδή έγινε μια φορά με το Ρεχάγκελ, δεν σημαίνει ότι θα γίνεται μια φορά. Ο Ρεχάγκελ, ρε φίλε, είχε πάρει την Καζεστρά όταν τη Β' Εθνική την ανέβασε στην Μπουντεσλίγκα και πήρε και πρωτάθλημα. Ο Ρεχάγκελ. Πήρε στη Γερμανία όμως. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Όταν θα γίνει αυτό στην Ελλάδα, τότε θα βάλουμε και εμείς Γερμανό προπονητή. Αν έγινε αντιληπτό. Οι Γερμανοί έχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα κάνω κάτι περισσότερο. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Εντάξει, εντάξει. Όχι, απλά λέω ότι μια που εμφέρεται για του Γερμανού, οι Γερμανοί έχουν σχολή ποδοσφαίρου εδώ και 60 χρόνια. Ναι. Προπονητική σχολή. Απλώς είναι σωστή επισήμαση ότι δεν δουλεύουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Άντε ξεκινάς με Κωνσταντέλια. Με Κωνσταντέλια. Παιδί το οποίο να πούμε ευρωπαϊκής κλάσεως. Έχεις. Με τι θα ξεκινήσεις, πες μου ρε φίλε. Δεν με τον Μπακασέτα θα ξεκινήσεις. Δεν ξεκινάει γιατί δεν ενδιαφέρει τον Μπογκέτ να δημιουργήσει ομάδα και να εκτελέσει. Τον ενδιαφέρει να μην δεχτεί γκολ. Το είπε και ο Νταμπίζας, ο έγκριτος αναλυτής. Δεν χρειάζεται ζητάμε παραπάνω. Αυτό το παλικαράκι που παίζει στον ΠΑΟΚ. Το Τζιόλι που ξέρει 100 κιλά μπάλα, γιατί να χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο. Και είναι και σε full φόρμα. Τον άφησε εκτός αποστολής. Είναι σε full φόρμα. Ο Φορτούνης εντάξει είπε, οκ, δεν πάω γιατί τον γουστάρω. Ναι. Τον άλλο τον Κουλιαράκη, γιατί δεν τον βάζει μέσα. Κουλιαράκης αλλαγή. Ο Κουλιαράκης αλλαγή ήταν, εντάξει, τα στόπερ μας είναι καλά. Είναι ο Κουλιαράκης δεν θα πρόσθεται τίποτα στην ποιότητα. Όχι, στην ποιότητα της εθνικής δεν τα έκανε. Σήμερα σε έλειπαν οι μεσοεπιθετικοί. Αυτό σου έλειπε, δηλαδή, γενικά. Δεν έχεις τέτοιο πλέμμα, δηλαδή, δεν έχεις. Εμείς δεν είμαστε προπονητές, ούτε θα γίνουμε ποτέ. Και με το μικρό μας μυαλό, ο Κωνσταντέλιας δεν ξεκινάει την εντεκάδα. Εύκολα, εύκολα. Εφόσον έχεις προσανατολισμό επιθετικογενή. Εφόσον τι προσανατολισμό έχεις, εννοείται. Αν υπήρχε ο Κόκαλης τώρα στα 50 του. Θα τα έδινε όσα λεφτά ήθελε. Θα το ξέρετε αυτό. Ο Κωνσταντέλιας είναι για μένα ένα φαινόμενο αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εντάξει, το παιδί. Αν δεν το δώσει, το πάω γύρω στα 15 γιατί 30 δεν θα τον δώσει. Ναι, δεν μπορεί. Για να πάρει 30-40 η επόμενη ομάδα, θα κάνει μεγάλο λάθος. Εκεί πιστεύουμε και εμείς ότι θα απολυθεί ο Κωνσταντέλιας. Τόσο το όριο του Κωνσταντέλια για Ελλάδα, τόσο στο 15 είναι. Ναι, μην περιμένουν να πάρει 30. Όχι, το παιδί θα πάρει. Μετά ναι. 40-50. 30 θα πάρει, άμα πάει σε καμιά Σάλτσμπουργκ 40, εκεί είναι σε πόνε. Παιδιά, θα φύγει από εδώ τώρα στα 19-20 που είναι. Πόσο 20 δεν είναι. 20, ωραία. Θα πάει στη Φούλαμ. Στα 22 θα φύγει με 50 εκατομμύρια. Δεν χρειάζεται να πάει στην Αγγλία, η Γερμανία, να πάει η Αυστρία. Μια χαρά είναι εκεί. Ό,τι πρέπει όχι γι' αυτό. Αυστρία, δε, όχι πια Αυστρία, ρε. Γερμανία σε υψηλό επίπεδο. Ποια Αυστρία. Το παιδί είναι παιχταρά. Άμα πάει στη Σάλτσμπουργκ θα το κακοπέσει. Στη Σάλτσμπουργκ που παίζει συνέχεια τσουλού. Ναι, ο Κωνσταντέλιας είναι πολύ για τη Σάλτσμπουργκ. Έτσι πιστεύω, ρε παιδιά. Με τη λίγη πάρα που ξέρω. Είναι πάρα πολύ για τη Σάλτσμπουργκ. Η Σάλτσμπουργκ είναι διαβατήριο για τη Γερμανία που είναι δίπλα. Μια χαρά είναι. Παιδί. Ναι. Αυστρία είναι. Ο Κωνσταντέλιας στη Γερμανία όταν πάει. Σε ποια ομάδα παίξει, Σάλκε. Όχι. Σε ομάδα δημιουργική. Σε ομάδα, σε ομάδα που θέλει να δημιουργήσει. Ναι, εξαρτάται από τον προπονητή που παίζει. Πώς παίζει. Γιατί εκεί έχουν καταλήξει. Δεν όπως παλιά είναι καλός παίκτης Πάρτονα. Τον εξαρτάται τον προπονητή. Μπορεί ο προπονητής να είναι πογέτε εκεί. Δεν ξέρει τι γίνεται, δεν τον πάρει ποτέ. Εντάξει, το παιδί θα καταλήξει Ρεάλ κάποια στιγμή, να το θυμηθείτε. Καλά. Όπως και ο Τσιμίκας πήγε στη Λίβερπουλ. Μακάρι, αδελφέ μου. Μακάρι. Είναι σπάνια παιδιά αυτά, δηλαδή εντάξει μία στο τόσο βγαίνουν, δεν υπάρχουν άλλα. Ναι, ξέρουμε, εμείς όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν και άλλα, γιατί παρακολούθησα λίγο. Υπάρχουν και άλλα, αλλά στη δημιουργικότητα, στο δεκάρι, την τρίπλα, στην έμπνευση, είναι πολύ σπάνια. Κοίταξε, είναι και αυτός ο Κοστούλας στον Ολυμπιακό που είναι, ο μικρός. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Κωνσταντέλιας δεν είναι παιδιά. Όχι, εντάξει είναι άλλο στυλ ο Κοστούλας. Αλλά υπάρχουν παιδιά, αν προσεχτούν τα παιδιά, υπάρχουν. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερη από αυτή τη φουρνιά που παίζουν τώρα. Η Εθνική θέλει πάνω απ' όλα, φίλε, για να το κλείσουμε. Η Εθνική θέλει πάνω απ' όλα προπονητή, από εκεί ξεκινάνε όλα. Προπονητή. Θα πω ένα τελευταίο. Ναι, ναι. Ο Κωνσταντέλιας είναι διάολο στο μυαλό του. Άστο. Ήδη μέσα. Ναι. Έγινε, φίλε. Έγινε.
Να σε καλά, ευχαριστούμε. Ο Κωνσταντέλιας είναι ένα παιδί που παίζει, αυτό που το λένε, η λέξη παίζει για το ποδόσφαιρο. Παίζει, γι' αυτό και λέει. Παίζει για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, αλλά όταν το βάζεις τώρα, γιατί εσύ έχεις δει τον Κωνσταντέλια πολλές φορές που το βάζει ο Λουτσέσκου στο αριστερό άκρο και θεωρείς ότι εκεί μπορεί να σου προσφέρει, όταν το βάζεις όμως στη θέση του, κάνει παπάδες. Απλώς η Εθνική θέλει να παίζει με τον Μπακασέτα ως δημιουργό. Χωρίς δημιουργό δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Γιατί πολλοί ξεχνάνε ποιος είναι ο Μπακασέτας και πώς ξεκίνησε ο Μπακασέτας και τι θέση έπαιζε ο Μπακασέτας. Είπαμε, το ποδόσφαιρο πλέον είναι θέμα προπονητών. Άμα ο προπονητής θέλει να σε καταστρέψει, σε καταστρέφει εύκολα. Όχι ότι δεν είναι καλός παίκτης ο Μπακασέτας. Δεν είπε το άλλο. Αλλά δεν είναι ο Ντέλιας. Δεν είναι ο δημιουργός. Είναι για άλλα πράγματα ο Μπακασέτας. Εντάξει. Ο Μπακασέτας είναι ένα πάρα πολύ καλό οχτάρι. Μέχρι εκεί. Μέχρι δεν δε μπορείς να τον κάνεις Δελικάρη, Κούδα και Χατζιπαναγή. Ούτε κατά διάνοια. Μπράβο. Να μην, και είναι και πιο πολύ εκτελεστής παρά δημιουργός. Ακριβώς. Τώρα τη συζητάμε τώρα. Πάμε και να την πάρουμε και την τελευταία γραμμή. Καλησπέρα. 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 Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά. Επίσης. Χρόνια πολλά. Κύριε Μπακαλίνη. Ορίστε. Και κύριε Αρσένη. Ναι. Ο πρώτος που έχει πάει μήνυση είναι ο δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ. Από την ΠΑΕ Άρης. Δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ ποιος? Αυτό που βγάζετε πριν τον κύριο που γράφει για τον ΠΑΟΚ, δημοσιογράφος του ΠΑΟΚ που είχε πει σε εσάς, στην εκπομπή σας, ότι ο Μωρόν είναι δανεικός και έχει πάει το μιλητήριο, θα έρθει σίγουρα 100% στο... θα την πάρει την κλίση. Ο Μωρόν είναι δανεικός. Βγήκε στην ειδικιά σας στην εκπομπή, ναι, και είπε, ρωτήσατε εσείς αν είναι ο Μωρόν δανεικός και τέτοια. Και βγαίνει και το λέει, ναι, είναι δανεικός, και βγαίνει ύστερα στο καπάκι, βγήκε ο Μάριος από την Αμερική και σας είπε, σας απαντάει ο Μάριος ότι ο Μωρόν δεν είναι, ναι, δανεικός. Αυτό θα φάει τη μήνυση ο κ. Δημοσιογράφος. Το ξέρετε το όνομα, δεν θέλω να το πω στον αέρα. Εντάξει, έγινε. Το κάνετε στην εκπομπή σας συνέχεια. Να είσαι καλά. Ναι, έγινε, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Οκ. Φάει τη μήνυση. Δεν τη φάει τη μήνυση. Επειδή είχε την πληροφόρηση ότι ήταν δανεικός. Οκ, αδελφέ, ακούστηκες. Και τι σχέση δηλαδή με δανεικός. Εκεί είναι το θέμα. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι ο Άρης έχει το Μωρόν και εμείς έχουμε τον Σαμάτα. Γι' αυτό χαίρεται. Ένα κάνει έχουμε μεγάλα προβλήματα γενικά στην πόλη, αλλά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εδώ στο Λίμπερο 107,4, όχι άλλο κάρβουνο, Νίκος Παγκαλής και Αρσένης Πάλης. Σήμερα η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στην Εθνική Ελλάδος και στις δαιμόνιες φάσεις οι οποίες δημιούργησαν οι επιθετικοί της. Μία κάναμε με το Μαυροπάνο Δοκάρι. Μια στημένη. Ναι. Στημένη φάση με κεφαλιά. Έτσι, αμυντικού φυσικά, έτσι. Έτσι δεν πας ούτε όχι στο Euro, δεν πας ούτε μέχρι την Αθήνα. Λοιπόν, από εμάς καλό σας βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται η Βαρεμένη με Αντώνη Κούλαλη. Μόνος του είναι σήμερα. Εντάξει, με Αντώνη Κούλαλη λοιπόν. Από εμάς καλό σας βράδυ.